εκπομπή είναι ιστορική σήμερα. Η μέρα είναι ιστορική. Η μέρα είναι ιστορική. Σήμερα 2 Φλεβάρι του 2018 είναι η μέρα που μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι ο Γιάννης Γιαννούλης τελείωσε το πανεπιστήμιο. Βάλε παλαμάκια, ρε. Ένα παλαμά. Μιλάει, ρε, μιλάει. Καμιά πίτσα θα παραγγέλνει. Τι αγόρι μου, τι. Έλα, 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 Βασίλη μου. Παλαμάκια δεν έχει το μηχάνημα. Πάτα και το παλαμάκια, γίνονται τα ωραία με τα παλαμάκια που έχουν στο Πασόκ που είχαν στις τέτοιες. Στις ομιλίες. Πολύ δυνατά είναι τα ακουστικά μου. Για να τα βγάλω. Έλα, ένα, δύο. Έβαλες παλαμάκια. Έβαλε παλαμάκια. Ναι, παλαμάκια, παλαμάκια Πασόκ πάντα στο YouTube. Παλαμάκια Πασόκ. Μπράβο Γιάννη, είμαι πολύ περήφανος για σένα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Με κάνεις και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Που πλέον όλη η εκπομπή είναι μορφωμένη. Πιστεύω θα έχει. Θα βάλει ο πατέρας μου λεωφορείο από την Καρδίτσα. Πότε θα γίνει η ορκομοσία? Σε κάνα μήνα. Σε κάνα μήνα? Μάλλον. Θες να το κάνουμε event? Μα θα είναι ήδη event. Θες να κάνουμε στο Facebook? Να κάνουμε μια εκδήλωση, αν έχουμε Facebook. Αν έχουμε, αν δεν μας. Να ενημερώσουμε τους φίλους μας που στέλνουν μηνύματα στα προφίλ μας. Ναι. Γιατί μας έχουν μπλοκάρει και τον δύο το Facebook. Εγώ δεν ξέρω γιατί. Ούτε εγώ ξέρω γιατί. Εμένα μου στείλανε μια, ότι έκανα μια δημοσίευση που έκανα χαβαλέ με τον Πουτάρη. Τον αδερφό κατά τα άλλα, Γιάννη Πουτάρη, που το έχει, πάρει άνω κάτω τελευταία. Και το εμπινελί και πιστεύω ότι σηκώνει νεκρή και τον βρίζουν. Αλλά. Θυμήθηκα μια δημοσίευση μου πριν 1,5 χρόνο όταν έκανα ξεκίνημα. Να το, να το παλαμάκι. Μπράβο ρε αγόρι μου. Έστω και αργά το Πασόκ χειροκροτεί. Πασόκ πάτησες. όχι. Είμαι πολύ συγκινημένος. Πώς αισθάνεσαι? Θυμάσαι την πρώτη μέρα που πήγες στο πανεπιστήμιο? Βέβαια. Θυμάσαι τόσο παλιά, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι ότι όταν πήγα πρώτη φορά πανεπιστήμιο. Τι? Πήγα όταν αποφάσισα να το τελειώσω. Α, δεν είχες πατήσει καν όταν πέρασες? Όχι. Πήγα 2 φορές και τη μία, επειδή γέλαγα πολύ, μου λέει, μια καθηγήτρια μου λέει, βγες έξω χωρίς παρουσία. Τι χωρίς παρουσία? Στο πανεπιστήμιο δεν έχει απουσίες, έχει παρουσίες. Αυτά γράφονται. Πάντα είχα καλές σχέσεις με τις απουσιολόγους. Με φροντίζανε. Δηλαδή όλο και κάτι κόβανε. Τι να κάνω, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, εντάξει. Δόξα τω Θεώ, βγάλαμε... Πολύ διάβασμα, φίλε. Πολύ διάβασμα, φίλε. Έχει ένα καλτσό. Έφυγε ένα πόντο. Εντάξει, καλά, εσύ κορόιδευε. Έφυγε ένα πόντο, φίλε εδώ. Και τώρα. Και τώρα. Το επόμενο θα γίνει δημοσιογράφο. Θα πάει και πτυχίο δημοσιογραφία. Ναι, πιστεύω. Θε να πούμε στον αέρα ότι όποιο η ΕΚ σε δεχτεί. Ναι. Πρώτα απ' όλα για λόγου marketing. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να πληρώσει. Εντάξει, ξεκινάμε τα βασικά. Ότι για λόγου marketing ο Γιάννη Γιαννούλη έρχεται να φοιτήσει στα ΙΕΚ Κόλκα. Ναι. Εγώ δηλαδή θα σύμβασα τζάμπα. Ωραία. Ούτε τα παράβολα δεν θα πλήρωνα. Θε να κάνει μια δημόσια έκκληση να πει ποιο ΙΕΚ θέλει να με δεχτεί. Αυτό. Να έχει δημοσιογραφία όμως. Δημοσιογραφία, ρε φίλε. Όχι τίποτα άλλο. Ηλεκτρολόγο. Δημοσιογραφία. Μπαρίστα. Που έχει ΙΕΚ μπαρίστα. Όχι, έτσι γίνεται το κοκτέιλ και αυτό έχει βάση βότκα και αυτό έχει βάση φράουλα και ανανά. Θέλω να δω τα οψιόν μου πρώτα. Τι οψιόν σου? Μήπως πάω για μεταπτυχιακό κατευθείαν. Πού ρε? Στα τεφά. Στα τεφά, τι. Πώς θα κάνεις καλύτερα τις κολοτούμπες, τι. Θα χρειαστεί αυτό στη δημοσιογραφία, να ξέρεις. Ναι. Την κολοτούμπα, ναι. Δηλαδή, συνάδελφοι χαμηλότερο επίπεδο. Δεν θέλω εγώ τέτοια να μάθω. Δεν θέλω να μπω στην ψυχολογία. Δεν θέλω να μου μάθουν αυτό. Αυτά τα ξέρω. Ναι. Θέλω να μου μάθουν, να πάω να σπουδάσω δηλαδή, για να μου εξηγήσουν οι καθηγητές μου, οι μεγαλορυπόρτες που θα είναι αυτοί, έτσι δεν είναι? Και κλείστο αυτό βαράει. Ναι, ναι. Όταν γράφω ή όταν κάνω κάτι στο site, να τα βάζω σωστά. Ναι. Γιατί με φεύγουν μερικά, με μαλώνεις κι εσύ. Έλα μου, εντάξει. Σου λέω ότι... Εντάξει, ναι, μα είδες, δεν ξέρω. Ό,τι μου λες, το κάνω. Κι εγώ, αν μου πεις παίξε pick and roll, δεν ξέρω. Εσύ το pick and roll το μάθες... Ποτέ. Δεν υπάρχει να το ξέρεις αυτό. Αν μου δείξεις μία θα το κάνω. Ναι, αλλά τώρα ξέρεις πώς γίνεται. Όχι. Mm. Ξέρω ότι η κίνηση κάθετη και όταν τη δίνει, αυτό είναι κάτι σαν pick and roll. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Ναι, το pick and roll είναι όταν ο κοντός έχει την μπάλα συνήθως. Και κόβει ο ψηλός. Όχι, φωνάζει τον ψηλό για να πάει να σκρινάρει, που σημαίνει να βάλει το σώμα του, να μπλοκάρει τον αμυντικό.
Και να φύγει να περάσει. Και να περάσει. Ναι. Άμα βγει ο ψηλός, δηλαδή ο αμυντικός, ναι, τότε εγώ ας πούμε όταν έπαιζα. Που έκανε το screen. Ναι, έδινα μια γονατιά στον κοντό, ναι, ναι, και έκοβα μετά, μέσα στο, ναι, καλάθι. Μέσα στο καλάθι. Αυτός πόναγε, δεν μπορούσε να ακολουθήσει μέχρι να καταλάβει. Και μόνος μου από κάτω, μπαμ, την κάρφουνα. Εύκολο ακούγεται. Εύκολο ακούγεται, πολύ δύσκολο γιατί η γονατιά είναι να μην σε δει ο διαιτητής, ναι, και σου δώσει επιθετικό φάουλ. Ξεκάθαρα. Το κάνεις λίγες φορές σε κάθε παιχνίδι. Γιατί και οι κοντοί τώρα αρχίζουν και φωνάζουν. Εντάξει, οι κοντοί άμα το κάνεις την επόμενη δίνουν μπουνιά στα πελέ. Ναι. Βέβαια. Γιατί τους έχεις δει που ψηλοί πιάνουν τα. Ναι. Για να φτιάξουν μπουνιά στον κοντόν. Α, ναι. Βέβαια και οι κοντοί βάρανε. Βάρανε κοντοί, έχουν τέτοιο θράσος. Βέβαια. Ποιος κοντός σου δώσε το πέσω το ξύλο. Ο Μπουντούρης. Άσε, συμπαίκτης. Συμπαίκτης, προπόνηση κάθε μέρα, εμένα χτυπάει. Ωραία, σε παιχνίδι αντίπαλος. Ο Μπουντούρης. Ο Μπουντούρης, όταν έπαιζε σε άλλες ομάδες. Ο Ντίκινς. Άντε, ρε. Με αυτόν σκοτωνόμασταν. Όπου και να έπαιζε. Αυτός είχε και μεγάλα χέρια, τις έδινε. Αυτός είχε μεγάλα χέρια, μακριά χέρια. Ναι. Καθόταν, έτρωγε το screen. Ξέρεις, μπορούν να το αποφύγουν άμα θέλουν. Ναι. Οι γρήγοροι και όλοι θα αποφεύγουν. Γιατί είναι πιο γρήγοροι από τους ψηλούς. Mm-hmm. Αυτός καθόταν και το έτρωγε και με γονάτιζε. Αλλά όπου τον πετύχαινα. Άντυχε το ξύλο, Ντίκινς. Ναι, πολύ. Μπράβο το Ντίκινς. Και δεν το φαίνονταν. Πιο πολύ επιθετικό παίχτη φαίνονταν. Πολύ επιθετικό. Φοβερό. Αυτό δεν έπρεπε να τον πάρουμε στον Μπακ. Και πήγε στον Ηρακλή. Θυμάσαι με τον Μπακ Τζόνσον που είχε ο Ηρακλή. Καλή ομάδα, σούπερ, ναι, ομάδα. Αυτοί οι δύο είναι το καλύτερο δίδυμο εκείνη τη εποχή. Σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Σοβαρά μιλά. Οι δυο του. Όχι ότι κάναν μεγάλα πράγματα. Και στον Πανιόνιο το θυμάμαι τον Ντίκινς. Δηλαδή, πραγματικά το θυμάμαι στον Παναθηναϊκό. Δεν μ' άρεσε. Δεν ήταν καλό. Ήταν στον Πανιόνιο. Πήγε στον Ηρακλή μετά, όχι στον Παναθηναϊκό πήγε μετά. Πήγε στον Παναθηναϊκό, τον έχει πάρει ο Ιφκοβιτς. Ο Ιφκοβιτς τον βρήκε από Γερμανία, Α2 Ιταλίας, κάτι τέτοιο δεν έπαιζε και τον βρήκε και τον έκανε και τον έχει συμφωνήσει να πάει στην ΑΕΚ. Γιατί νομίζω πήγε στην ΑΕΚ ο Ιφκοβιτς τότε και πήγε και τον έκλεψε ο Μάλκοβιτς στον Παναθηναϊκό. Ναι. Και τσακωθήκαν ο Ιφκοβιτς με τον Μάλκοβιτς για έναν παίχτη. Ναι, στον Παναθηναϊκό δεν πήγε καλά. Ναι. Εμείς τότε ήμασταν με σκάλες που τους κερδίσαμε. Ναι. Τότε είχε μαζέψει ο Παναθηναϊκός, είχαν μια ομάδα. Σάρα και τη Μάρα. Μπάιερν Σκότ είχαν τότε. Όχι, όχι, πιο μετά είναι αυτό. 97. Ο Μπάιερν Σκότ, ο οποίος όταν ήρθε στην Ευρώπη δεν την έβεσκε. Μπάιερν Σκότ, ναι, δεν έπαιξε. Ήταν και μεγάλο. Στα play-off λίγο. Και... Στα play-off ψιλοβρήκε σουτ. Αλλά. Πω. Και το, θα μου πει και το Μινίκ εδώ δεν πήγαινε στην κανονική διάρκεια. Ναι, άμα είσαι και προπονητή τώρα, άσχετο. 32 πόντους έβαζε όμως μέσα όλο μετά στο τέλος, φίλε. Ποιος? Ο Ντομινίκ, στα play-off. Ο Ντομινίκ τον έκανε ο Μάλκοβιτς να κάνει πρωί και βράδυ προπόνηση. Τώρα ο άνθρωπος έκανε μια προπόνηση περπατητή τη μέρα. Ήρθε εδώ και τον έλεγε ο άλλος θα πίνει χυμό και γάλα. Αυτή έχουν συνηθίσει άλλα πράγματα τώρα. Άσε μας δε Μάλκοβιτς. Άντε αγοράκι μου. Άντε αγοράκι μου. Αλλά Ντίκινς και Μπακ Τζόνσον. Αυτοί οι δύο βάζανε 40 με 50 πόντους κάθε παιχνίδι, οι δυο τους. Με όλα, με assist, με πόντους, με όλα με αυτά. Μπράβο. Φοβερό δείγμα. Μπράβο, μπράβο. Έχουμε λοιπόν τον πτυχιούχο Γιάννη Γιαννούλη μαζί μας. Συγκινητικός. Θα μας αναλύσει και το καλύτερο δεκάλεπτο της σύγχρονης ιστορίας του ΠΑΟΚ, αν το είδε και δεν έχει κάποια υποχρέωση. Ωραία. Αν πήγε στο γήπεδο, γιατί ξαφνικά δεν έχει και χρόνο να πάει στο γήπεδο. Πήγε στο γήπεδο, ρε. Όχι, δεν πήγα. Γιατί δεν πήγε, ρε. Γιατί είχα αγώνα. Είχα αγώνα. Είμαι. Τι έχετε και κύπελο. Λοιπόν, άκου να δεις. Είμαι. Με αποδείξεις πλέον. Προπονητής. Όχι, εκτός από αυτό. Είμαι. Έχω πτυχίο προπονητή. Εννοείται. Α, και το φοβερό. Τι? Ότι είμαι μοναδικός Έλληνας που έχω και πτυχίο από τα ΤΕΦΑ. Προπονητή και πτυχίο από την Ομοσπονδία. Έχω δύο πώς το λένε, άδειες για να είμαι προπονητής. Βάλε το στο βιογραφικό, αυτό δεν καταλαβαίνει. Όλος βάλε εκεί πτυχιούχος, τάδε πτυχιούχος, τα βάλε 8-9 πτυχία. Τρώνε όλοι παραμύθι, να ξέρεις. Άρα αυτό που θέλω να σου πω, ότι είμαι ο μοναδικός που κέρδισε το Περιστέρι. Το έχεις δει το Περιστέρι στην Α2 που έχει 15-0. Ναι. Εμείς τους παίξαμε και τους κερδίσαμε. Οι βετεράνοι κερδίσαμε. Ναι. Α, στο βετεράνοι. Τους κερδίσαμε. Με τον coach, τον φίλο τον Ιωαννίδη. Πολιτός. Δεν κάνεις και θέμα. Ο οποίος
Μου λέει αυτός ο Κόκλας τι κάνει, τι λέτε με αυτόν τον Κόκλα. Δεν πρέπει να σε πετύχει κανένας, ρε φίλε. Αφού με μπερδεύουμε με τον ηθοποιό, το είχαμε μπέρδεψε. Στον Ιωαννίδη κόλλησες. Δεν είχαμε και ψάχναμε τα ένσημά μου. Τι έχεις ένσημα? Ναι, γιατί δεν έχω. Πόσα έχεις? 20 χρόνια. Πόσα νόμιμα. Βγαίνω, σύνταξε λίγο, τι νόμιζα και εσένα, με κοπρόσκυλο. 2.500 ένσημα έχω, ρε. Τι να μου κλάσουν 2.500 ένσημα έχω. Να μα πει μετά κάτι, 300 τον χρόνο βάλε κάτω. 2.500 έχω. 300 τον χρόνο επί 20, πόσο κάνει. Συμπέρδεψα. Σε σακάτεψα. Κάτι στα μαθηματικά. Εγώ. Επί 20-300 το χρόνο. Θα το κάνω τώρα, σου πω πώς αγαπώ. 6.000 ή... 6.000, δεν σε βλέπω. Ναι, τι δεν με βλέπεις. Δεν σε βλέπω. Εγώ βγαίνω σύνταξη λίγο, άμα θέλω παίρνω σύνταξη. Λίγο, έχω σταματήσει επαγγελματικά το αθλητισμό του 2010. Γιατί δεν δουλεύεις τώρα, μαυρά, μαυρά. Ε? Όχι ρε, τώρα τι δουλεύω, τι? Ένα χρόνο. Α, ναι. Ναι. Μάλιστα. Άντε, 3.000 έτσιμα έχω, γεμάτα. Δεν σε βλέπω. Θα πάρω 200 ευρώ σύνταξη. Πότε βγαίνει η σύνταξη, 65. Άμα θέλω σε 15 χρόνια. 45 για 15, 60 εντάξει. Ναι. 45, 40. 41. Στα 42. 42, 42. Καλά. Εντάξει. Έχει γύρω τέλος πάντων. Έχω δει με τον ΠΑΟΚ δύο πρωταθλήματα και τα δύο. Σε έχεις δει και τα δύο. Βέβαια. Τι λες. Ζούσα. Το πρώτο δεν το είδες. Ήμουν μωρό. Πόσο όχι, δεν είχα. Δεν είχες γεννηθεί. Ιούνιο δεν γεννήθηκες. Ναι. Διδυμάκι, το καλύτερο ζώδιο. Αυτό πρέπει να πιάσουμε. Αυτό πρέπει να πιάσουμε τα ζώδια μια. Γιατί όταν λέω ότι είμαι δίδυμος όλοι κάνουν. Τι με ένα εγκόμενος ή δίδυμος, μια χαρά είναι. Κι εγώ μια χαρά είμαι σαν εγκόμενος. Εντάξει τώρα, μια χαρά είσαι τώρα, εμείς που ξέρουμε, άλλον πες τα. Πες τα στο μικρόφωνο. Πες τα, θα τα ακούσουν οι άλλοι. Όχι σε εμάς με κοιτάς και μου τα λες. Κοίτα εκεί στο υπερπέραν, που είναι το κοινό που ακούει. Ωραία, και μην τα λες σε μένα, ρε φίλε. Εγώ είμαι συμπαθητικός. Πώς θα μου φέρεις το Γιάννη Ιωαννίδη εδώ πέρα. Θέλει ο Κόκλας σε θέλει, πες. Δεν θα αφήσει να μιλήσουμε. Δεν πειράζει, ας μιλάει αυτός. Όλη την ώρα αυτός μιλάει. Ναι. Όλη την ώρα. Ας το να μιλάει. Τι σε ενδιαφέρει εδώ. Ξέρεις πως τελειώνει η κουβέντα με τον Ιωαννίδη. Λέει, ξέρω στα δικά του, λέει. Δύο πράγματα. Τι έγινε με τον Πάσπαλη. Με τα δάχτυλα του Πάσπαλη που γυρνάνε τα μυαλά του και... Τι είχε γίνει εκεί. Έχει πει 5 διαφορετικά πράγματα. Στα τόσα χρόνια που πηγαίνουμε τους βετεράνους και παίζουμε και είναι προπονητής, γιατί πάμε μετά και τρώμε. Τον Πάσπαλη τον κυνηγάει. Τον Πάσπαλη τον κυνηγάει, ναι. Γιατί δεν το ξέρει, αλλά τον είπανε ότι επειδή έπαιζε πολύ Nintendo και επειδή τα δύο δάχτυλα πίσω παγωτό, ξέρεις, ναι. Παγώνα και μόνο τα, οι αντίχειρες ναι. Δουλεύανε. Το οποίο δεν μπορεί να το πιστέψει, αλλά του το έχουν πει. Ναι. Δεν μπορεί αυτός να το πιστέψει που γυρνά τα μυαλά του ναι. Και πέφτουν τα μπινιλίκια που ναι, και ναι, καλά ναι. Σταμάτησε να βρίζει. Με τον Ντάρπλε και τις μπύρες. Που γιατί έγινε αυτό, γιατί ο Παπαδάκης, ο παίκτης, είχε πει πριν στην αρχή της χρονιάς ότι δεν παίζει σαν Ντάρπλε. Παίζει σαν, ξέρω εγώ, σαν κότα. Και το θυμόταν ο Ντάρπλε και πήγε και τον λέει. Μετά τον ημιτελικό, Παπαδάκη λέει: θυμάσαι που μου είπες ο Πάσπαλη που δεν παίζει καλά, γιατί δεν τον λες. Fuck you, fuck you. Πέφτουν τις μπουνιές, τρελαίνει το Τάρπλη, ανεβαίνει στο δωμάτιο, πήγα μια τριανταριά μπύρες. Καλημέρα. Τέλος ο Τάρπλη. Τέλος ο Τάρπλη. Ναι. Και το κορυφαίο εκεί για να φύγουμε, γιατί αυτό το λέει, αλλά δεν μας αφήνει να φύγουμε. Ναι. Δύο ώρες τώρα φαγητό. Είναι που πετάει ένας και λέει: τι έγινε με τα νερά. Άντε. Δεν το παραδέχεται. Τι να παραδεχτεί, ρε. Έλα τώρα, εντάξει. Όχι, ρε. Λέει κάποιος πετάει και λέει τι έγινε με το νερό. Ποιο νερό. Και μπινελίκι, τσατίζεται, φεύγει. Δεν το μας βρίζει όλους έναν ένα. Καλά, όποιος, ξέρεις, την ώρα που σηκώνεται. Άμα δει όποιος είναι μπροστά του. Θα φάει το μπινελίκι. Και όχι μπινιλίκι, το λέει. Γι' αυτό δεν σε πήρα ούτε στον Άρη, ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε στην Άκη. Γιατί είσαι κοπρίτης, είσαι το ένα, είσαι το άλλο. Και έπαιζες με τα συστήματα με αυτόν τον μπούφο τον προπονητή που είχε. Ξέρεις, του έρχονται φλασιές. Όλα μαζί με ένα, βιογραφικό. Αφού μόλις λέμε τα νερά, ξέρεις, φεύγουμε από την άλλη. Δεν το παραδέχεται. Τι να παραδεχτεί, ρε. Τι να παραδεχτεί. Αυτός λέει ότι. Τι λέει, ποια είναι η δίκη. Πήγανε
στο. Ξέρω και το μαγαζί. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο κλαμπ ήταν, ξέρω το ακροτήρι, ποιο ήταν, κάποιο ήταν. Το βράδυ πήγανε το βράδυ. Σε καμόσκα. Ναι, πήγανε το βράδυ. Και μεθύσανε. Και πάθανε δηλητηρίαση. 20 άτομα. 9 άτομα πάθανε δηλητηρίαση. Τι δηλαδή, και οι βοηθοί προπονητών. Και οι βοηθοί προπονητών, ναι. Εντάξει, κοίταξε, θα σου πω κάτι. Αλήθεια τώρα, σαν Γιάννης, δεν νομίζω να το έκανε αυτός. Τώρα. Να σου πω σαν Σταύρος. Κάποιος. Κάποιος άλλος, χωρίς να ξέρω, χωρίς να. Τώρα βγήκαν έξω αυτή το βράδυ. Την κοπανίτσα από το ξενοδοχείο. Ο Ολυμπιακός του κόκαλη τότε, εντάξει. Ναι, ρε. Του κόκαλη. Όχι του Αγγελόπουλου. Εντάξει, σιγά μην ξέρει ο κόκαλης και τέτοια άσε. Όχι από τον Ολυμπιακό, τέτοια πράγματα. Εννοείται ότι πιθανότητες να έχει γίνει κάτι και να μην είναι όλο αυτό θεωρία συνωμοσίας είναι 1%, εντάξει. Μέρανε στο Intercontinental, από ό,τι θυμάμαι. Δηλαδή, μέρανε σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Ναι. Φάγανε μακαρόνια και κοτόπουλο που τρως παραμονή, ξέρεις, πριν τον αγώνα, αυτά τρως. Είναι νόμος. Μακαρόνια, κοτόπουλο. Εγώ και μετά τον αγώνα δεν μας υποσχολεί αυτό. Ναι. Κάτω. Αυτό. Αυτό. Και μάλλον τα μακαρόνια δεν ήταν μίσκο. Και την πληρώσαν τα παιδιά. Η μόντι μου δεν μπορούσαν να δουλέψουν, πιστεύεις. Σε έχει πιάσει ποτέ έτσι πιθανό το αγώνα. Βέβαια, κοκακόλα, αδερφέ. Μόνο πάει με όλα. Μόνο εκεί την ώρα. Κοκακόλα. Η μόντι μου δεν κούμπωσες. Τρεις κοκακόλες σφινάκι. Ούτε με ανάσα. Για να αρχίσει να σε πιάσει λόξιγκας. Και μόλις πιάσει λόξιγκας, σφίγγουλο. Ναι. Βέβαια. Τι λέει, φίλε. Ναι. Και αν μπορείς. Και καλά τώρα, αν μπορείς, την αδειάζεις σε ποτήρι για να μην έχει αθρακικό. Γιατί θες, έχει κάλσιο μέσα. Έρα, πανεπιστήμιο. Μήπως πήρες και τη γεωπονία. Και γίνεται αυτό. Ναι. Και βοηθάει πάρα πολύ. Ωραία. Ωραία είναι αυτά. Και το άλλο το κάρβουνο. Και πας μετά από τρεις μέρες με το κάρβουνο. Κάρβουνο τι είναι. Σαν το κάρβουνο που βάζουν οι παπάδες στο. Σε εκείνο εκεί πέρα από το. Τα Accepter και που τα λένε αυτά. Α, το αυτό που κάνει με το ναι, τέτοιο ναι. Που είναι σαν κούνια αλλά μικρό. Ναι, αυτό. Αυτό, ναι. Το θυμιατό. Ναι. Πώς λέγεται αυτό. Κάπως έτσι είναι, ναι. Μοιάζει με αυτό. Mm. Το διαλύσει σε νερό. Τρεις μέρες. Α, το διάλογο. Καλημέρα σας. Η μόντι μου, ρε φίλε. Η μόντι μου να πιάσεις 120 κιλά. Θα πάρεις δύο. Θα πάρεις, δε. Σιγά. Σιγά. Έχει γίνει τέλος πάντων και περάσαμε και κερδίσαμε τον Περιστέρι. Στο πάω και έχει γίνει τέτοια αλλαγή. Καλά, στο μπάσκετ δεν είσαι που φεύγουνε. Πρόσεξε με, έχει γίνει τέτοια αλλαγή ναι. Και αυτός που μπήκε είχε δύο ασίστ σε 5 λεπτά και γυρίσαμε παιχνίδι με την ΝΑΕΚ. Μαγική αλλαγή του coach δηλαδή, ε. Μαγική γράφα από κάτω, την άλλη μέρα γύρισε, τη γράφατε. Το έκανε και το διάβασα είναι. Και εγώ λέω πού να γράψω τώρα τι έγινε. Α, δεν το έγραψες. Δεν το έγραψα. Δεν ήθελα να εντάξει το παιδί. Αυτά τώρα. Θα τα μεταμαθαίνω στα ΙΕΚ πώς να. Εγώ δεν μπορώ, θέλω να τα λέω όλα. Και τα εντάξει, γράφω. Εγώ σκέφτομαι το παιδί τώρα, ρε φίλε. Εντάξει, εντάξει το παιδί τι είναι, φυσική ανάγκη, ρε αδερφέ. Φυσική ανάγκη είναι, αλλά τι εσύ είναι, το παίρνεις έτσι που 40 χρονών το παιδάκι, μα είναι 23, πώς θα το πάρει. Που θα... Άμα σε πιάσει τσιρλί πιπίτι, θα τον πει. Σε... Όχι, ρε, να βγει, οκ, okay, ρε φίλε, αλλά άμα το διαβάζει εφημερίδες δεν είναι και ότι πιο ωραίο μετά. Είναι, αυτό είναι το έργο, φίλε. Τέλος πάντων, χορηγούς θα πούμε. Ναι, μας στηρίζουν άνθρωποι εδώ πέρα. Βέβαια, σπα πριβέ, φίλε. Σπα πριβέ. Ναι. Ο Κώστας με έκανε και στο δεύτερο προφίλ, Ραντ. Ο Κώστας έχει βγάλει τώρα ειδική προσφορά. Ναι. Μιλάμε για τον ιδιοκτήτη το πριβέ σπα. Με χαμάμι, τζακούζι, σάουνα. Όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο. Κοντά νομίζω 50 ευρώ τα δύο άτομα. Είναι πολύ καλό. Τα δύο άτομα 50 ή 50 και 50. Όχι, τα 2 ευρώ 50. Για μία ώρα χαλάρωσε αυτά. Εντάξει, πρέπει να πάρει την κοπέλα, πρέπει να πάρει το φίλο σου, αυτό, παρέα. Κάνουμε δείτε να κάνουμε με φίλο, φίξαμε. Α, θα πάρουμε την κοπέλα. Εντάξει. Είναι ωραία το μασάζ, όλα. Μπράβο. Ό,τι καλογερά. Θεό, φίλε. Άστο. Δεν έχω πριν ακόμα τα μάξι. Είναι έτσι, λε και είναι με αυτό σου λέω εγώ. Τι σου παγώ. Τι σου παγώ όταν γυρίζει. Θέλω να κάνω τα μάξι. Τι σου παγώ. Γυαλίζει, φίλε. Ό,τι καλογεράζει, σου είπα. Ό,τι καλογεράζει.gr. Ό,τι καλογεράζει.gr, επαναλαμβάνω. Σε τρία σημεία στην πόλη, κεντρικά, δυτικά και ανατολικά. Όπου μένετε δίπλα. Όπου μένετε δίπλα. Μπείτε, δείτε, τσεκάρετε, επικοινωνήστε, τηλέφωνα, ιστορίες. Ό,τι προσφορά θέλετε, ό,τι παροχή θέλετε. Με όλες τις ασφαλιστικές συνεργαζόμαστε εμείς και ό,τι καλογεράζει. Ό,τι καλογεράζει.gr. Και. Μαλιά. Φίλε, για να καταλάβεις,
Είσαι τρίτη βδομάδα χωρίς μαλλιάς, χωρίς κούρεμα δηλαδή, και δεν έχει μακρύνει το μαλλί σου. Πώς το κάνει εδώ. Άντε ντε. Έχει μελετήσει την καζάνα σου, θα σου πω εγώ τι γίνεται, ναι. Και τα κόβει έτσι, ώστε να μην είσαι κάθε τρεις και λίγο προβληματισμένος. Απίστευτο δηλαδή. Το Γιάννη. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε. Τι έχουμε ετοιμάσει για σήμερα? Τίποτα. Να δείξουμε γραμμές μια φορά. Να γουστάρουμε. Ή θα αφήσουμε τον κόσμο να... Άμα θέλουν, αλλά θα πρέπει να λένε... αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Και πτυχιούχε. Πτυχιούχε. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο είμαστε πάλι. Να είμαστε πάλι, ρε φίλε. Να είμαστε πάλι. Πώς είναι, Γιάννη? Πτυχιούχε, πτυχιούχε. Δεν μπορώ να το χωνέψω, φίλε. Είναι μεγάλη στιγμή. Είναι μεγάλη στιγμή για την πόλη μας. Πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει αργία η Δευτέρα του, η δεύτερη μέρα του Φλεβάρη? Πρέπει πάντως να δεν την ξεχάσω ποτέ μου. Ξύπνησα το πρωί. Είχες αγωνία. Πολύ. Του μπαρε κοιλιά μου. Πήγες, έδωσες μάθημα 41 χρόνο μαντράχαλος και είχες αγωνία. Βέβαια, ρε, φίλε. 42, τι λέω. 42 παρά. 42 παρά, ναι. Σοβαρά, ναι. Μιλά. Φούσκωσε, έχει γίνει κοιλιά μου τούμπανο. Και εγώ κάθε μέρα έτσι ξυπνάω. Εγώ δεν έφαγα τίποτα, τώρα έφαγα ένα σάντουιτς. Σοβαρά, μιλά. Τίποτα. Ξέχασα. Όλο μου σε πλάκα μου έκανε. Είχε αγωνία. Αν είχα αγωνία. Ναι. Εννοείται, ξύπνησα το πρωί. Δεν έχει πάρει η Ευρωλίγκα και είχε αγωνία. Ναι. Όταν το πρωί που ξύπνησε το τελικό τη Ευρωλίγκα είχε αγωνία. Όχι. Και είχε αγωνία σήμερα. Είχα αγωνία σήμερα γιατί δεν γινόταν αυτό. Όχι, δεν γινόταν. Φτάσαμε στο τέλο. Έφτασα στην πηγή και ήπια και νερό. Καλά, δεν έχει βγει το αποτέλεσμα ακόμα. Δεν είναι Ελλάδα. Δεν ξέρω τι έγραψα. Ξέρω, ρε, που έγραψα. Σου λέω 7 στα 8 έγραψα. 8 ερωτήσει, έγραψα 7. Εγώ περνούσα χωρίς να διαβάσω. Όχι. Τι μπορεί να διαβάσει, ρε φίλε. Ξέρει όλου του κανονισμού, ξέρει. Έσαι πω τι ερωτήσει. Πρώτα απαγορεύεται. Τι απαγορεύεται, τι ερωτήσει που έχει δει? Βέβαια, ρε, φίλε. Αν είμαστε στο καφενείο τώρα, δεν μου έλεγε ερωτήσει. Στο καφενείο, σε όλη την Ελλάδα που μα ακούει. Ερτζιανό το καφενείο. Όχι, δεν το... Όσο πάνω ήταν, εντάξει, ήταν, είχε δύο-τρεις δύσκολες που ήθελε. Ποια δεν απάντησες? Ποια δεν απάντησα? Πρώτον τελείωνε ο χρόνος. Έκατσα και τα όλη την ώρα μέσα. Μία τα ώρα. Διάβασα και τα ξαναδιάβασα, 45 λεπτά. Διάβαζα, ξαναδιάβαζα, ξαναδιάβαζα. Και χέρι, όχι υπολογιστή. Χέρι, ρε, τι... Στο χέρι τα γραπτά, όχι υπολογιστή. Σου χέρι, ρε, γράφεις. Καλά, τι δηλαδή, είναι στην... το πανεπιστήμιο, ρε φίλε. Στην Ουγκάντα, ρε φίλε, σε υπολογιστές γράφουν στο πανεπιστήμιο. Δεν γράφω, σε υπολογιστή. Μάθημα, κανονικό. Τι λες, ρε, εγώ θα έμενα για αυτόν τον λόγο. Που είχα να γράψω στο χέρι τόσα χρόνια. Άρα, τι έχω γράψει τα τρία χρόνια τώρα. Τι, πόσα μαθήματα πέρασες σε τρία χρόνια? 57 και περιμένω το 28. Δηλαδή, Γιαννούλη, διάβασες 57. Δεν είναι διαβάζεις όλα. Είναι δίνεις, δηλαδή, πώς το λένε, έχει αθλήματα πολλά, όλα τα αθλήματα. Καλά στα αθλήματα... Τι, βαθμό. Στο ποδόσφαιρο. 8 είπα. Τι 8, ρε, ποιος 8ράκι, έκανε. 2 οχταράκια. Δεν πήγες καν. Τι. Πήγες. Δεν έχει δεν πήγες και πήγες. Άμα δεν πας, δεν περνάς. Ωραία, στο ποδόσφαιρο τι σας κάνανε, ρε φίλε? Στο πρώτο εξάμεινο τα πιο απλά πράγματα. Για να μπει στο. Γιατί δεν είναι όλοι οι αθλητές, δεν είναι. Τι βρίσκεις. Βέβαια. Πρέπει να κάνεις σέντρα, πρέπει να κάνεις αράουτ, πρέπει να κάνεις κόρνερ, πρέπει να. Σου λέει ο δάσκαλος πού να την πετάξεις, πρώτο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι, δηλαδή. Άρα συμπαδέψεις κιόλα. Βέβαια. Όλα. Στο εσύ μπάσκετ... το κόρνερ, το πρώτο δοκάρι, δηλαδή το πέτυχες. Όχι να πετύχω το δοκάρι. Όχι να το πετύχεις. Να κατεβαίνει η μπάλα στο. Στο πρώτο δοκάρι. Ναι. Τι λέει, καλά, εννοείται, ρε, τι. Θα πάμε να βαρέσουμε κόρνερ αύριο. Καλά, αύριο το μεσημέρι. Καλά, εννοείται. Αύριο το μεσημέρι. Εννοείται. Ποιος θα μας δώσει ένα γήπεδο, θα πάμε να βάλουμε κόρνερ με τον Γιαννούλη. Αυτόν τον παπά ότι βαρούσε κόρνερ. Ποιος θα μας δώσει ένα γήπεδο. Βαρούσα κόρνερ με Τζόρνταν παπούτσια. Βρε και με σκαρπίνι σου βαράω εγώ. Αλλά δεν θα μου πεις τώρα ότι... Ναι, ρε. Να, μεγάλη περιοχή, μικρή περιοχή, όλα τα πάντα. Ξέρεις τι, άκου να δεις τι είναι το πανεπιστήμιο, τι είναι τα τεφά. Δεν είναι να γίνουμε καλοί
παίχτες, να γίνουμε καλύτερες, είναι πώς θα διδάξουμε στα μικρά παιδιά. Δηλαδή, mm-hmm. όταν πας στο σχολείο, είσαι δάσκαλος στο σχολείο και σου λέει, έχουμε ποδόσφαιρο αυτή την ώρα. Πρέπει να πεις στα παιδιά τι πρέπει να κάνουν. Όχι αν μπορώ εγώ να τα κάνω ή όχι. Ναι. Αλλά εγώ μπορούσα και τα έκανα. Δηλαδή, υπήρχε κάποιος που ήθελε να εξετάσει μαζί σου και δεν μπορούσε να τα κάνει αυτά. Όλα τα κορίτσια. Τι να κάνουμε. Όλα τα κορίτσια. Σχεδόν όλα τα κορίτσια, ρε παιδί μου. Ή κάποια παιδιά που δεν έχουν κλωτσίσει ποτέ την μπάλα. Αλλά περάσαν, ξέρεις, σε αυτή τη σχολή. Πω, πω, φίλε, να είσαι στεφάκι να μην ξέρεις μπάλα. Τραγικό. Να είσαι τεφάκι, να είσαι 120 κιλά είναι τραγικό. 150. Σοβαρά μιλάς. Βέβαια. Έβαλαν όλες τις σχολές. Δεν περάσανε. Που το παίζει απόφυτο στεφάκι είναι 300 κιλά αυτή τη στιγμή. Άλλο, ρε φίλε. Λέω, δεν... Και τότε πρέπει να ήταν. Ξέρω ότι μόνο στην Ελλάδα είναι αυτό. Είναι, τώρα, αν και τώρα υπάρχουν για να περάσει τα τεφά, παλιά όταν μπήκα εγώ, ήταν μόνο εξετάσεις. Τώρα πρέπει να δώσεις και. Αθλήματα. Τώρα δεν μπορεί να πάει ένας που είναι 150 κιλά. Τόσο μείνει πλαστικός. Γιατί δεν φυλάμε 150 κιλά και είναι 2-20. Να κολυμπήσεις. Ξέρεις ότι υπήρχαν πολλά παιδιά που δεν ξέρουν κολύμπη τώρα από τίποτα, από βουνά και τέτοια. Βέβαια. Να τους πιάνουμε και πέρα, μην πνίγονται και τέτοια. Άστα. Τι λες τώρα, ρε. Τι λέω, εννοείται. Α, τις επόμενες εξετάσεις θα δω κι εγώ. Δεν έχω άλλες εξετάσεις. Τελειώσαμε, αδερφέ. Τελειώσαμε. Να ξαναπροκηρύξουν εξετάσεις, θα πάμε εκεί πέρα να ρίξουμε μια ματιά. Εντάξει, όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια που έπαιζα, με καλούσαν και πήγαινα. Σαν προσκεκλημένος. Σαν αθλητής. Ναι. Και δεν έκανες μια βουτιά να το πάρεις. Τα γάρι. Και έσπηξες σε 3 χρόνια. Δεν μπορούσα, γιατί όταν είσαι επαγγελματίας, κάνεις πρωί και βράδυ προπόνηση. Δεν μπορούσα να πάω. Δεν μπορούσα να κάνεις 50 μέτρα, δηλαδή, στίβο. Όχι, ρε, τις ώρες. Α. Θέλει παρουσίες. Δεν είναι σαν κάτι άλλες σχολές που αρκεί που να γράφεις εξετάσεις. Άμα δεν έχεις παρουσίες, είναι το 80% πρέπει να πας. Δηλαδή, έχεις. Στα 15-17 μαθήματα που είναι κάθε εξάμηνο, άμα κάνεις 3 απουσίες, μάλλον 3 επιτρέπεται, την τέταρτη σε κόβουν. Κάθε εξάμηνο 15 παρουσίες. Ναι, ρε. Μερικά μαθήματα, αλλά λόγος. Oh. Εντάξει, δε φίλε, δεν πατάς μία μέρα στις 5, το κάνεις έτσι. Ναι, έτσι το κάνω. Δες πως... 20 καβαλέ. Είναι 15 παιδιά και είναι 30 χαρτάκια. Σοβαρά. Ξέρεις, για τις παρουσίες. Και να σου πω, είχες και άλλους που περάσαν σήμερα. Ήταν και άλλα παιδιά ή μόνο εσύ? Ναι, ρε, πολλά, ρε. Και όταν βγήκες, τι, αποθεώθηκες? Βγήκα, έκατσα 10 λεπτά απ' έξω, πάγωσα, αλλά δεν καταλάβαινα το κρύο. Έσφιξα γροθιές. Τι και λες, τελείως. Πολύ συγκινητικό, ρε φίλε. 41 χρόνια, τυχιούς. Θες να τσεκάρουμε αν είναι το ρεκόρ αυτό? Ποιο? Το 42 χρόνων, τυχιούς. Όχι, ρε, κι άλλο, ο Μπαλογιάννης. Τι Μπαλογιάννης? Μπαλογιάννης το πήρε πριν 6 μήνες το πήρε. Και είναι μεγαλύτερος από σένα. 5 χρόνια είναι μεγαλύτερος από μένα. Α, δεν έχεις το ρεκόρ. Πήγαμε να δώσουμε ένα μάθημα. Mm-hmm. Ένα βιοχημεία που δεν είναι. Με τίποτα. Όσοι ξέρουν, ξέρουν τι εννοώ. Mm-hmm. Και είμαστε 6 άτομα και είμαι ο πιο μικρός. Τόσο τραγικά. Είναι αυτό το μάθημα, ρε παιδί μου. Θέλει ένα κάρο διάβασμα. Είμαι ο πιο μικρός. Είναι μπροστά μου ένας. Mm-hmm. Το λέω, πώς μπήκες στο πανεπιστήμιο, γιατί ξέρουμε πώς μπαίνουμε με τα... Με τα μόρια, ναι. Με τα μόρια εκεί μέσα. Μου λέει, πήρα, είχα πανελλήνιο ρεκόρ, άκου εδώ, παιδικό, δηλαδή ηλικία 14-15, κάπου εκεί, το 1986. Σε τι άθλημα? Σε τι άθλημα? Στο στίβο, ρε, είχε στιβικός. Ναι. Και είχε πανελλήνιο ρεκόρ τσακάλι. Και το πήρε, μαγκιά του. Το 86. Άρα είναι το 70 αυτός γεννηθείς κάπου εκεί. Ναι. Και το πήρε τώρα πριν 6 μήνες. Πάλι καλός δικός μας άνθρωπος. Ναι. Ο Ιγκόρ Μουραΐτοφ είναι. Μουραΐτοφ ακόμα. Ο Μουραΐτοφ τη θέλει καμιά 6-7 μαθήματα αυτός. Τον φάγαμε σε στροφή αυτό. Ναι. Ηλικία σου είναι αυτός. 2 χρόνια μεγαλύτερος μετά τις άρεσε. Ναι. Και άλλοι. Κάτι άλλοι έτσι. Πρώην παλιοί αθλητές δηλαδή. Και το δίνουν ακόμα. Και τι θα το κάνεις τώρα, Γιάννουλη? Φαντάζεσαι πάνω σε κανένα εσύ? Τι να το κάνω? Να γίνεις γυμναστής σε κανένα εσύ, να σου πούνε πήγαινε στο νερό. Ξέρεις τι, είμαι πτυχιούχος, είμαι τεφατζής, είμαι τεφά, you know. Τεφά, ωραία. Ό,τι και να μου πεις, έχω πτυχίο. Και έγινε το κράτος και σου λέει. Έχω πτυχίο. Και σου λέει το κράτος. Τίποτα, τι είσαι, ποιος είσαι. Σε διορίζω. Είμαι ο Γιάννης ο Γιαννούλης. Δεν θα λέω τώρα πλέον ο μπασκεμπολίστης αυτό, θα λέω πτυχιούχος. Θα φτιάξω καρτάκια, πώς το λένε, business card τώρα και θα το γράφω πάνω αυτό. Ξέρεις τι γράφω στην business card? Τι γράφεις? Διευθυντής ανάπτυξης.
Crime Mind. Εγώ θα γράφω πτυχιούχος. Και μετά από κάτω, και από πίσω γράφω τους τίτλους μου. Πού έχουμε μπλέξει με την ψωνάρα εδώ πέρα. Μπράβο φίλε. Όχι, θα σου φτιάξω την κάρτα. Τι θα γράψεις. Ε? Αρκεί το πρώτο να γράφει πτυχιούχος Στεφά. Θα γράψω Γιάννης Γιαννόλης, πτυχιούχος Στεφά. Canadian Cardician Athletic Boy. Athletic Boy. Τι πάθαμε. Και με όλα αυτά, Γιαννούλη, ναι. Δεν είδες, ναι, το καλύτερο δεκάλεπτο του ΠΑΟΚ τα τελευταία 15 χρόνια. Συγγνώμη, μόνο 10 λεπτά παίζει το μπάσκετ. Άλλο σου λέω, ρε φίλε. Καλή είμαστε σε όλο. Ρεκόρ έγινε και. Όχι, άλλο σου λέω. Τι, βάλαμε 35 πόντους. 39 είπατε. Ωραία, 39. Και τι έγινε. Όχι, ήταν το καλύτερο. Ρε φίλε, να μην το καταλάβω. Πόσα έφαγες. 13. Α, έφαγες 13. Εντάξει. Δεν τρώγαμε, ρε. Από τις άμυνες έβγαινε η επίθεση. Απλά δεν χάσαμε σουτ 10 λεπτά. Είδα, ο Γκος έβαλε και μια τριαντάρα έβαλε. Όταν όλα ο Γκος, μέσα. Άκου να δεις. Όταν ο Γκος είναι καλά και μπαίνουν μέσα, μετά είναι εύκολο για την ομάδα κερδίσει. Γιατί πέφτουν όλοι στον κόσμο. Καλά, αυτός δεν σταματάει. Μα ανοίξει. Είναι ευτή... Αυτός είναι τέτοιος παίκτης ότι και δύο να το μαρκάρουν. Άμα το βλέπει Βαρέλη. Το βλέπει Βαρέλη. Το βλέπει Βαρέλη. Αλλά πρόσεξε με, επειδή δεν είναι κακό παιδί και δεν παίζει για πάρτι του. Όχι, όταν θα κλειστεί, το θα βγάλει και τους άλλους. Ναι, αλλά άμα έχει ρέντα, τον αφήνεις και την μπουμπουνάει. Μάλιστα. Και τα βάζει. Πάμε τώρα στην ερώτηση, η οποία από προχθές, μετά το μάτς, όποιος με σταματάει στον δρόμο, όποιος παοξίζει αυτά, τι κάνεις τώρα. Παίζεις Παναθηναϊκό. Αυτό συζητούσαμε και με τον Τέλη το μεσημέρι στην εκπομπή. Α, ναι. Το ταξίδι στη Βέντσπιλς είναι απαράδεκτο. Είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά. Λέω, τι κάνεις. Είσαι τώρα διοίκηση, προπονητής, παίχτης. Πες ότι είσαι ένας από όλοι αυτοί μαζί σε ένα κεφάλι. Τι κάνεις. Φίλε, πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ το rotation. Δηλαδή, εγώ δεν θα φορτώνα πολύ τα παιδιά με τον Παναθηναϊκό. Θα το μοίραζα πάρα πολύ. Και άμα είναι κοντά. Άμα είναι κοντά, ας πιεστούν είναι παραπάνω. Στο τέλος. Εγώ νομίζω θα είναι κοντά. Και ο Παναθηναϊκός έχει θέμα την Κυριακή. Γι' αυτό σου λέω. Ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα. Τώρα παίζει. Τώρα παίζουν και σε δύο μέρες παίζουν μαζί. Παίζει τώρα στη Γερμανία. Ναι. Γυρνάει το πρωί αύριο Αθήνα. Αθήνα ή δεν έρχονται κατευθείαν. Δεν ξέρω. Συνήθως θα κάνουν για να μην έχουν το διπλό. Έρχονται κατευθείαν. Τέλος πάντων. Μπορεί και να έρθουν εδώ, δεν ξέρω. Και δεν έχουν ξεκούραση και αυτοί καθόλου. Δεν έχουν το 48ωρο καν. Ωραία. Ναι. Και εμείς δεν έχουμε το 48ωρο μετά όμως στην Βέντσπιλς. Κοίτα, το ένα κρίνει στόχο, φίλε, κακά τα ψέματα. Ναι. Τώρα ο άλλος ο παδός σκέφτεται, είναι ο Παναθηναϊκός, θα κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό μαζί σου, ναι. Ναι, καλά, ναι. Εννοείται, άμα βρει την ευκαιρία, το κάνεις. Αλλά εσύ, αν είσαι ο Παπαθεοδόρου, τι θα κάνεις. Εδώ σε θέλω. Εγώ θα το ξεκαθάριζα από την αρχή. Τι. Πάμε να κερδίσουμε στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να πει στου παίκτε. Και τι θα κάνουν με τον Παναθηναϊκό, ρε. Θα παίζουν περνά η μέλισσα. Δεν το λε στον παίκτη. Για το πει στον παίκτη. Είσαι από κάτω, μην το βάζει ή βλέπει μια μπάλα. Αυτό σου λέω. Πρέπει μέσω. Ξέρεις, να φτιάξει το θέμα. Γι' αυτό είναι προπονητή. Ωραία. Έχω εγώ 10 παίκτε. Ναι. Δεν λέω να βάλει την τελευταία τον Καρά τώρα 35 λεπτά. Όχι, αλλά μπορεί να βάλει. Ξέρω εγώ τον Τζόνς από εκεί που τον βάζει 28 λεπτά, τον βάλει 20. Ναι, τέτοια, αυτό πράγματα, λέω. Τέτοια πράγματα θέλει. Rotation. Ναι, συναλλαγή, αυτό. Και για να κρατήσει ένταση το παιχνίδι, καλά, γιατί ναι, εκεί θα κρυθεί. Κοίταξε, μπορεί και ας πούμε τώρα ο Παπαθεοδόρου τώρα, έτσι, με τον coach να πει: όχι, εγώ θέλω σαν προπονητή να πω ότι έχω κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Γιατί λίγοι προπονητέ έχουν κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Κανείς δεν έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα. Ενώ όλα αυτά τα χρόνια που είναι προπονητής. Mm. Παίζει και αυτό. Mm. Κοίτα, εγώ λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις. Ποιο είναι το καλό βλέποντας και κάνοντας. Ναι, βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή τώρα είμαστε, παίζουμε με τον Παναθηναϊκό, ξεκινάει το παιχνίδι. Και ρίχνει 15-5. Ξαφνικά είναι 15-5, τι κάνεις μετά. Σκυλιάζουν όλοι. Λες, θυμάσαι το παιχνίδι με την ΑΕΚ, θυμάσαι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ξέρεις, αυτά είναι όλα αφλασίας. Έχεις ξεχάσει. Και την ώρα το θυμάται και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Το ξέρω ο Παναθηναϊκός, δεν ναι, θυμάται. Mm-hmm. Μεγάλη διαφορά. Ναι. Κοίταξε, μπορεί ο Πάγκο να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Γιατί άμα βγάλουν από το παιχνίδι τον Καλάθι,
Μετά έχουν μόνο 2-3 σούτερ καλούς και... Όχι, επειδή τραβάει όλο το κουπί αυτός. Όντως δε φίλε. Από κάτω το καλάθι ποιον έχουν αυτοί. Μόνο τον Γκίστ. Μόνο. Ο Σίγκλετον όλο έξω τραβιέται, ρε. Εντάξει, ρε. Το Σίγκλετον, αλλά τον κυνηγάει ο Μαργαρίτης. Τον κυνηγάει ο Μαργαρίτης. Αρχίζει τα drive. Έξυπνος είναι. Και ο άλλος είναι έξυπνος. Ναι, έξυπνος και οι δύο, δεν το συζητάμε. Εντάξει. Ματσάπ εκεί και Χαραλαμπόπουλος. Το θέμα είναι. Χαραλαμπόπουλος με Ρίβερς. Δεν ξέρεις και εγώ τώρα, ο Παναθηναϊκός έχει 15 παίχτες, έχει, δηλαδή όχι και κούμπο. Να βάλει. Άντε το κούμπο μπαίνει για ειδικές αποστολές, δεν έχει ειδική αποστολή. Αυτός ο Όγκουστ τον έχεις δει αυτόν, ναι. Ένας Όγκαστ, πώς λέγεται. Όγκουστ, ναι. Υπάρχει. Υπάρχει, αλλά στις μεγάλες ομάδες αυτοί οι παίχτες τους παίρνεις για συγκεκριμένα πράγματα. Δεν τους παίρνεις για ούτε πόντους έχουν ούτε rebound έχουν, δηλαδή μπορείς σε ένα παιχνίδι να βάλουν 20 πόντους και στο επόμενο παιχνίδι να παίξουν 2 λεπτά. Να μην βάλουν τίποτα, ξέρεις. Μπορεί τώρα να βγει ένας από αυτούς στο Παναθηναϊκό και λένε εντάξει, έτσι είναι οι ομάδες μεγάλες. Δεν υπάρχουν μέσο όρο. Δηλαδή τώρα όταν παραγάγεις σκάουτινγκ, ξέρεις ότι ο Γκίστ θα σου παίξει άμυνα 3 άτομα και άμα βάλει μπροστά, έβαλε. Άμα δεν βάλει, θα βοηθάει όμως την άμυνα στα rebound σε όλα τα άλλα. Δηλαδή η κατάσταση είναι παίκτες για Final Four, δεν είναι παίκτες. Για πόντους, άμα ήταν θα πήγαινε και θα έπαιζε σε άλλες ομάδες. Να έχει στατιστικά. Ωραία λοιπόν. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε για κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, το μοναδικό πράγμα, η μοναδική τύχη που έχεις για να κερδίσεις αυτές τις ομάδες είναι να κρατήσεις χαμηλά το σκορ. Να μην τους αφήσεις να τρέξουν καθόλου, δηλαδή να πάει 60-65 πόντους. Πράγμα δύσκολο με τον Παναθηναϊκό. Και ο Πάουκ δεν μπορεί να κρατήσει. Και ο Πάουκ θέλει ρυθμό στην επίθεση, φίλε. Δεν πάει πολύ στο σετ. Δηλαδή ο Πάουκ όταν βρει ευκαιρία θα τρέξει. Όλες οι ομάδες όταν βρίσκουν ευκαιρία τρέχουν. Αλλά το θέμα είναι να μην τους αφήσει να τρέχουν. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός αυτό το αβαντάζ που έχει σχεδόν σε όλες, από όλες τις ομάδες είναι ότι τρώει καλάθι και βγάζει ευθυνδιασμό. Δηλαδή, είναι ο καλάθις τόσο γρήγορος. Άρα, εσύ θα κούμπονες πάνω στον καλάθι κάποιον. Ναι, εντάξει. Όλοι αυτό κάνουν σε όλη την Ευρώπη και κανένας δεν μπορεί να το σταματήσει. Ναι. Να παίξει ζώνη με αυτή την ομάδα, θα έρχονται τα τρίποτα από εδώ και από εκεί. Σε αποθεώνει Ηλία, δώσε στο Γιάννη τα συγχαρητήριά μου. Α, ευχαριστώ πολύ. Δεν το πιστεύει κανείς, λέει, πιστεύουν μηνύματα. Δεν... Σου είπα ότι μόλις θα γίνει ορκομοσία θα έχω live και τέτοια. Κάθε, εννοείται. Εννοείται. Όλα, εξ κινητά θα είναι. Μας κλείσουν, δεν μας κλείσουν το Facebook. Όλα, για ένα Ρεμβέργη. Και έτσι πλέσουμε τον Παναθηναϊκό. Και μετά έχουμε Βένσπλες. Φεύγουμε την ίδια μέρα με τον Παναθηναϊκό μαζί Αθήνα. Ναι. Ωραία. Ναι. Την άλλη μέρα το πρωί πετάμε για Φραγκφούρτη. Μετά την Φραγκφούρτη πετάμε για Ρίγα. Και από τη Ρίγα μετά έχει 2,5 ώρες λεωφορείο Βένσπλες. Κανάλι. Φτάνεις Δευτέρα βράδυ. Δηλαδή εσύ πάει ΠΑΟΚ, δώσ' τους ένα τσάρτερ να πάνε τα παιδιά κατευθείαν. Δευτέρα μεσημέρι, Δευτέρα απόγευμα. Ναι. Δευτέρα απόγευμα. Φτάνουμε. Χαλάρωμα Δευτέρα δεν το βράδυ. Δεν χαλάρωμα. Στο μπάσκετ δεν υπάρχει χαλάρωμα. Χαλάρωμα είναι σουτάκια, δε φίλε το βράδυ. Δεν έχει. Δεν έκανε σουτάκια κάνεις την ημέρα το πρωί. Χαλάρωμα δεν έχει στο μπάσκετ. Τι έχει. Δεν έχει χαλάρωμα. Τι κάνουν στη βραδινή προπόνηση μετά από 20 ώρες ταξίδι, ρε. Θα κάνεις την τακτική σου, θα κάνεις εννοείται να, τα παιδιά να τρέξουν να βγάλουν. Να ξεμουδιάσουν λίγο, ναι. Δεν ξεμουδιάζουμε το γύρω-γύρω το ποδοσφαιρικό. Δεν υπάρχει γύρω-γύρω. Όποιος το κάνει αυτό είναι 30 χρόνια πίσω στο ποδόσφαιρο. Ναι, αυτό κάνει στο ποδόσφαιρο. Δεν κάνουν αυτό στο ποδόσφαιρο. Όσοι δεν παίζουν πάνε την άλλη μέρα και περπατάνε. Και θέλετε 48 μέρες off. Δεν είναι αυτοί οι 48 ώρες. 48 ώρες και ναι. Τότε τόσο λένε οι επιστήμονες ότι κάνει το κόλπι να επανέλθει. Εντάξει. Οι επιστήμονες στο μπάσκετ δεν το είδαν οι επιστήμονες. Οι επιστήμονες άλλο κοιτάνε 110 μέτρα γήπεδο και άλλο 25. Ποιο μπορεί, μην αρχίσει πάλι που περπατάς. Που μπαίνε βγαίνεται. Άντε τώρα μιλάς και μιλάς. Όλη την ώρα. Μπαίνω βγαίνεται. Το αριστερό το μπακ. Κουράστηκα coach, βγάλε με λίγο να πάρω μια ανάσα. Δεν μπορώ. Έτσι λέω εγώ στο δικό μου. Για άλλη με έσκασα. Ναι, ναι, φίλε, έχετε αυτή τη δυνατότητα. Ο ποδοσφαιριστής να πει. Άμα σε παίζουν μονότρεμα, η άλλη ομάδα. Βλώμα είναι. Ξέρεις ότι αυτοί που αμήνονται τρέχουν παραπάνω. Οι άλλοι κυκλοφορούν την μπάλα. Πατακιούτα. Οι άλλοι ακολουθάνε αυτούς που κυκλοφορούν την μπάλα. Κάτι. Αυτοί που δίνουν την πασούλη κάνουν 3-4 βηματάκια πίσω. Τι είναι αυτό, για να πάρουν χώρο. Αυτό, χώρο παίρνουν. Δεν ρουπάζει και κάνουν 2-3 βήματα πίσω. Για να δώσουν... ξαναπάρουν. Ναι, για να κάνουν χώρο. Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό. Λογικό είναι. Ξέρεις πόσο σημαντική είναι αυτή η τοποθέτηση. Μην το γελάς. Έχετε κάνει το ποδόσφαιρο σκάκι, ότι κάθε τι το έχετε σκεφτεί. Έτσι είναι. 30.000 εκατομμύρια φορές. Γιάννη, έτσι είναι. Έτσι είναι. Τώρα. Δεν είναι με τα χεράκια το άθλημα. Δεν κάνουμε κουλουράκια, δεν φτιάχνουμε μπισκότα. Μπάλα παίζουμε με το ποδαράκι.
Είσαι χειρότερο. Τι χειρότερο. Την μπάλα και την κλωτσά. Δεν κάνει τίποτα. Δεν την κλωτσά. Έχει φάλτσα η μπαλίτσα. Πήγαινε. Ξέρω. Στο πανεπιστήμιο τα έκανα. Και αυτό το έκανα. Όχι με τα χέρια. Εννοείται βάζω φάλτσα. Α, καλά, εντάξει. Τι φάλτσα να βάζει, δε, που γυρνάει λίγο-λίγο, σιγά. Τη σκάστη κάτω. Εγώ μπορώ να περάσω παλιά εσύ στην ευθεία και να την γυρίσω έτσι και την πάω την άλλη. Γιατί στον μπάσκετ δεν έχει. Θα την κλέψω. Έτσι πώ θα με μαρκάρει, όταν θα πάω μια μπάσκετ, θα την πετάξω, θα περάσει πάνω από το κεφάλι σου, θα ξαναπεράσει δύο φορέ πάνω από το κεφάλι σου και θα κάνει στροφή. Μέλα, το δούμε αυτό. Αυτά θα καταγραφούν σε βίντεο όλα. Εννοείται. Εντάξει. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε γιατί... στο διάλειμμα γιατί πουλάς τώρα. Πώς ακούγεται. Έλα ρε φίλε, έλα. Για κάνε λίγο. Θέλει λίγο σφίξη. Λίγο λαδάκι. Θέλει λίγο λαδάκι. Έχεις τίποτα μαζί σου. Βάλε λάδι για λαβράδι. Baby oil δεν κουβαλάς, δεν φίλε και ανούλησες. Baby oil. Στο αμάξι δεν είσαι ένα baby oil. Όχι, μορμάντιλα έχω. Μορμάντιλα, εντάξει, καλά είσαι. Σε καλό δρόμο είσαι φίλε. Ανέβασα φωτογραφία μας. Και εγώ ανέβασα. Τι? Μια αφιερωμένη στη Μανούλα με επιτέλους να πάει να ραφτεί. Ναι. Βέβαια. Έχουμε καλό μόδι στο εκεί πέρα. Τον καλύτερο. Τον καλύτερο, σοβαρά. Βέβαια. Ωραία. Ωραία, ρε φίλε. Ωραία, ωραία, ωραία. Έτσι είναι αυτά. Κοίτα να δεις, είναι συγκινητική στιγμή. Τι μέρα πέφτει. Δεν ξέρω ακόμα. Η ορκομοσία. Ναι, μάθε όμως φίλε, γιατί αυτά τα πράγματα δεν παίζουμε. Τη Δευτέρα το πρωί, που νομίζω ότι θα πάω. Πριν τη δουλειά μου, θα πάω να σκοτώ να πάω. Να μάθω πότε είναι. Ναι, για να μας ενημερώσεις και να ξεκινήσει τη διαδικασία οργάνωσης του event. Πιστεύω θα γίνει μια ομάδα στο Facebook. Θα κάνω εγώ ομάδα, στο λέω εγώ, ρε. Δεν είσαι ο πρώτος. Ποιος άλλος θα κάνει. Και άλλοι. Θα κάνει η Εύελιν. Εννοείται. Ο Μάικ. Η Εύελιν μου είπε, η Εύελιν είναι αδερφή μου, μου είπε, έχεις πετύχει πολλά με το μπάσκετ, αυτά, αλλά αυτό με το πτυχίο, το κατάφερα να τελειώσω το πανεπιστήμιο. Ούτε εγώ δεν το πιστεύω, το λέω και γελάω. Δεν γελάω, χαμογελάω, ξέρεις, είναι χαρά. Κοίτα το γιαλούλι, ρε φίλε. Και όταν σε πήρα το πρωί, τι έκανες. Με έκοψε το διάβασμα. Α, ήταν να δώσει μετά. Ναι ρε, τρεις παρατέρα το πήγα έδωσα. Τις 2 και 5 ήμουν εκεί. Τούρο Σέρ 0-1. Η Νενβέρ και κέρδισε 4-1 τελικά. Τι λέμε εδώ. Έχει κάτι ομάδες τέτοια ώρα. Άσε ρε, άσε. Κάτσε λίγο. Αυτό θα το παίξουμε χ, έτσι θα περάσει η ώρα μας. Εντάξει. Έχουμε να πάμε και σε event μετά, να μην ξεχνιόμαστε. Ναι, ναι, είμαστε καλεσμένοι. Για άλλη μία πίτα. Ναι, νούμερο 14. Άμα κερδίσεις το φλουρί, ξέρεις, το λίμπερο όταν κερδίσεις το φλουρί είναι 2.000. Ωραία. Να ξέρεις. Το έχω μαζί με τον Άγιο Γιώργιο. Τον έχεις έτοιμο. Τον Άγιο Γιώργιο, την ώρα που θα λέει. Ναι. Ο νεαρός άσω από την καρδίτσα, χλάκ, θα το βάλω από μέσα, θα το δαγκώσω κιόλας μούφα. Να το. The Graph Chap. Utrecht 1-0, The Boss Telstar 1-1. Στο μεταξύ, όλες αυτές τις ομάδες έχουν παίξει φιλικά τους αγωνιστές στην Ολλανδία, όλες ξέρω. Τι φοράν, τι κάνουν, τι ράνουν, δηλαδή, πραγματικά. Τι θέλω να πω, στα Γιάννα θα έρθεις. Πότε παίζουμε. Κυριακή 3. Όχι, Κυριακή δεν μπορώ, έχω αγώνα. Τι, πού παίζετε. Παίζουμε μέσα στη Χάνθ. Θα το φέρετε τίποτα βολικό, να ποντάρουμε. Δεν έχει στοίχημα στην κατηγορία. Τι. Τι έχει. Θα σου βγάλω. Δεν τρέπεσαι. Ξέρεις ότι είχα βγάλει πριν χρόνια, είχα πάει να δω ένα, τον Αντετοκούνμπο, όταν έπαιζε... Στον Φίλιππο. Όχι ρε. Στο Δημόκριτο, πώς λέγονται η ομάδα που παίζει. Φιλαθλητικό. Φιλαθλητικό. Και έπαιζε φιλαθλητικός με μια άλλη ομάδα. Να μην πούμε την ομάδα. Και έχουν σκάσει καμιά 6-7 ντούκια. Ναι. Και ρίχναν κάτι μπινιλί για τα μικρά. Και από περιέργεια πήρα έναν δημοσιογράφο γνωστό μου. Το λέω για μπες λίγο, υπάρχει αυτό σε στοίχημα. Και υπήρχε σε στοίχημα, φίλε. Και γιατί είχαν μπινιλί, κύριε, να χάσουνε. Μάλλον ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Και το βγάλαμε και το έκανε θέμα. Το έγραψε στο site του. Πήγε στη Βουλή, χαμός. Ναι, ναι, έχει 6-7 χρόνια. Οι μικρές κατηγορίες γενικά. Σε παιδικό εφηβικό τώρα, ρε φίλε. Τι δηλαδή, στις εταιρείες όλες έχει τον K20 το πρωτάθλημα. Το έχει κανονικά. Ναι, τραγικό. Ναι, γιατί είναι πρωί και εκεί δεν έχει κίνηση και το βάζουν.
Αλλά εκεί τώρα είναι η K20 των ομάδων των μεγάλων. Ναι, δεν μπορεί. Δεν το κάνεις τώρα. Αυτό τώρα παιδικό, εφηβικό τώρα. Εντάξει, μη επαγγελματικό είναι ουσιαστικά το K20. Δε. Το είναι K20 είναι. Ναι. Μετά τα 18 είσαι πλέον είσαι άντρας, τέλος. Ναι, αυτό. Δεν είναι το παιδικό τώρα. Αλλά γενικά έχει παρατηρηθεί τεράστιο θέμα όταν μπήκανε τα τεχνικά στο στοίχημα. Είχε βγει εδώ ο Διονύσης Ψωμιάδης, τσίριζε, έκανε. Κοιτάξτε, ρε φίλε, δηλαδή είμαι εγώ στο χωριό και παίζω με το διπλανό χωριό και βλέπω, ξέρω εγώ, το ότι δίνει τον άλλονα 6 φράγκα. Ωραία. Η Άνω Ραχούλα με την Κάτω Ραχούλα. Δεν θα πάω του πω, ρε Μίτσο, άσε ρε, και σκοτωθήκανε 30-40 πρόγονοι μεταξύ μας τώρα και είχαμε εκείνη τη βεντέτα. Δεν παίζουμε καμιά 5-6 χιλιάρικα στο διπλό να οικονομήσουμε και στο δεύτερο γύρο. Το ίδιο. Το ίδιο. Τι θα πει ο άλλος. Να έχεις τώρα τεχνικό, δεν έπρεπε. Δεν, όχι και δεν είναι πλέον. Δεν πλέον δεν είναι. Μέχρι γάμα εθνική είναι και εκεί. Να, έτσι, έχουμε ψηλόργια. Κατηγορία, ρε, φίλε. Ναι, και εκεί έχουμε. Στη βήτα εθνική τι γίνεται. Στη βήτα εθνική, κλάμα. Σε κάποια φάση ένα παιχνίδι που παρακολουθούσα την περασμένη Κυριακή, δεν ήξερε στοιχηματική τι να κάνει, είχε χαζέψει. Είχε χαζέψει γιατί δεν το ξάζει αυτό το πράγμα, φίλε. Άλλαζε αποδόσεις, έκανε, ανέβαζε. Ήμουν εγώ έτσι να πυροβολήσω, έτοιμος. Ωραία. Ξανάλαζε, έβλεπα το παιχνίδι. Πήγαινα να πούμε, το πήγαινα στο under. Έπαιζα next goal την ομάδα που πίστευα το σκοράρι. Μετά έπαιζα διπλό όταν ανέβηκε λίγο, αλλά δεν το φόρτωνα πολύ γιατί το φοβόμουν. Και περίμενα να ανέβηκε λίγο ακόμα. Τσουπ, ξαναφορτώνω. Αλλά δεν μας πήρε το τελευταίο το καλό, δεν μας το πήρε. Δεν προλάβαμε. Να ενημερώσω το φίλο μου τον Αλέκο. Το γνωστό Αλέκο. Το γνωστό, ναι ρε, ηγέτα ρε, το πήρα. Και να πω και στο γιο μου αύριο καλή επιτυχία, γιατί δίνει και αυτό εξετάσεις αύριο. Τι δίνει. Αγγλικά, αγγλικά. Το όχι, ρε, τα μιλάει. Άλλωστε έχει DNA το Ρόντο. Εννοείται. Τα μιλάει, έχουμε θέμα. Τι. Τα μιλάει, μια χαρά. Δεν μιλάς. Α, πάρε το τηλέφωνο και μίλα το αγγλικά. Έτσι τον κάνω. Τώρα. Πώς θα τον φέρεις στο στούντιο. Είναι επικίνδυνος για το στούντιο. Γιατί. Θα τον κρεμίσει όλο. Άστο να, θα τον κρεμίσει, θα κάνουμε άλλο. Παιδί είναι. Ακριβώς. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Εμείς τι ήμασταν, όταν ήμασταν μικροί καλύτεροι. Εγώ ήμουν ήσυχο παιδάκι. Διδυμάκι από μικρός. Εσύ πήγες και τα καράτε και αυτά, σας μαθαίνουν πειθαρχία και τέτοια. Εμείς δεν είχαμε τέτοια Σταυρούπολη. Εμείς παίζαμε άνω γειτονιά, κάτω γειτονιά, πετροπόλεμο, βόμβες με κάτουρα και τέτοια. Τα είχατε αυτή τη γειτονιά εσείς. Ξυφομαχία με μαδέρια. Εμείς είχαμε φυσοκάλαμα. Και φυσοκάλαμα είχαμε. Περιμέναμε να γίνουν εκλογές Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, να πάμε να πάρουμε τις σημαίες που είχαν τα χοντρά. Θυμάσαι. Δεν πουλούσα στη γειτονιά σου φυσοκάλαμα. Εδώ βάζαμε χαρτί, καρφίτσα και είχαμε. Εντάξει, αλλά δεν πουλούσαν στη γειτονιά σου φυσοκάλαμα. Όχι. Σοβαρά. Στην καρδίτσα, τι να πουλάνε φυσοκάλαμα. Τι λες, δε φίλε. Περιμέναμε να έρθει κανένα Μητσοτάκης, κανένα Παπανδρέος στην καρδίτσα να πάμε εκεί πέρα να πάρουμε τις σημαίες. Τι λες, δε φίλε. Σκίζαμε τη σημαία. Και δεν είχες φυσοκάλαμα που τα κολούσαμε με χαρτόνι και είχες πέντε μαζί και τέτοια. Δεν κάνατε οπλοπολιβόλο. Ναι, ρε, τα κάναμε αυτά, αλλά δεν μπορούσαμε να τα αγοράσαμε. Περιμέναμε να γίνουν εκλογές. Σταυρούπολη είχαμε αγορά κανονική. Είχατε μαγαζί που τα πουλαγε. Ναι, με φυσοκάλαμα. Κάνα σοβαρά. Με σοκάρι αυτό που λες. Όχι, εγώ μένω με σοκάρι που υπήρχε μαγαζί, δεν το ήξερα. Τι και ξέρει τι άλλο είχε γίνει το ψυγατσίδι τη γειτονιά μα. Τι είχε. Χήμα καπρί. Επειδή δεν είχαμε λεφτά μικρή να πάρουμε όλο το πακέτο το καπρί. Θυμάσαι τα καπρί, τα πουλάκια. Ναι, ναι, βέβαια. Ωραία. Στα έδινε χήμα. Σε τι είδα, σε περίπτωρο προχθέ. Τι. Χήμα τσιγάρα. Α το βγάλω. Ναι. Πώς γίνεται αυτό. Πάνω στην Τσιμισκή. 30 είναι. Λεπτά το ένα. Πόσο κάνουμε. Κάτσε να μας βάζει να κάνουμε πράξεις. Νομίζω τόσο κάνει κανονικά, ρε. Ναι, αλλά μπορεί να πάω. Αγοράζει με ένα ευρώ 3 τσιγάρα. Κάτσε να. Έτσι νομίζω. 0-30 λεπτά είχε το ένα. Και είχε τρεις μάρκες. 20. 3. Οχ. Σταυρόλεξο. Οχ, πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο! Μείναμε στην ίδια τάξη. Πω! 30 λεπτά. Πω, 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 πω. Μηδέν. Επί 20, πόσο έχει το πακέτο, άιντε. Μα όχι ρε, πιο θυνατό έχει αυτός, το χήμα. Ε, ναι ρε. Περίμενε, άσε το φύγεις. Έχουμε και λέμε. Μηδέν. Επί. 3. Επί 20. Ίσου. 6 ευρώ βγαίνει. Βέβαια ρε. Α, ναι, αλλά, βέβαια κερδισμένο, αλλιώς γιατί θα το κάνει, ρε.
Κερδισμένο. Έχεις ένα. Και δεν φορολογείται. Αυτό παράνομο είναι. Τον έχεις τόσο στον αέρα, να ξέρεις. Είναι. Τον δίνω κατευθείαν στον αέρα γιατί δεν έχει. Τι? Αυτό που ήθελα. Στη Χάν μπροστά. Αυτό. Είχε τρία κουτάκια με χύμα τσιγάρα. Ναι. Ναι. Καλή μαγκή. Κι όμως αυτό βγάζει 1,5 ευρώ παραπάνω το πακέτο. Ξέρεις πόσα βγάζουν το πακέτο. 30 λεπτά ήρθε. Τίποτα. Έχουμε. Τώρα όμως γατώνει. Τσάκαλος, επιχειρηματίας. Τώρα βασικά ξανά. Είναι φυλακή, αλλά. Ναι, τον έστειλες. Αλλά εντάξει, δεν είναι. Συμβαίνουν αυτά, ζωντανές εκπομπές. Τι είσαι, ρε, καταγγελία κάνω. Ναι. Με τσάτσι, μου ήρθε να μπω με τα μάξι. Αλλά. Όταν καλογερά, όταν καλογερά, θα το λυπόμουν. Εμένα μου το κάνει στην γειτονιά μου, παιδί. Μου σου πάει τα νεύρα. Δεν έχει ποτέ τα τσιγάρα μου, τελειώνουν πάντα. Τελειώνουν. Ο έξω δεξιά, όχι ο έξω αριστερά. Ο έξω αριστερά έχει καβατσωμένα για μένα. Και με κέρδισε. Σαν πελάτη. Σε κέρδισε. Ναι. Βάζει και τη φόρτσα ψηλά να φαίνεται. Έτσι, στο πέναλτι. Έτσι, στο πέναλτι. Ξεπουλάει κάθε φορά. Πάει ο άλλος να ζητήσει το μακελιό του, δίνει φόρτσα. Πού να καταλάβει τώρα ποιο είναι μακελιό. Κάτι παππούδες. Δικός μας άνθρωπος. Ωραία. Μια χαρά. Ο έξω αριστερά. Ο έξω δεξιά. Ναι. Έκανα δηλώσεις. Με πήραν για τη φόρτσα. Οπότε είναι για αύριο. Σάββατο, αύριο βγαίνει. Ναι, ναι. Ναι. Τι είπες. Όχι, μην το πεις. Διαβάστε το. Πάρτε αύριο. Είδε που. Ένα 20. Είδες που μαθαίνω. Α, ένα 20 φτηνά είναι. Τζάμπα είναι, φίλε. Κανονικά πάρε δύο τώρα που θα μας το πει. 2,40 τζάμπα. Πήγα να πάρω 5 για να κερδίσω τότε που είχατε. Και μόνο 2. Ξέρετε τι έχουμε πάθει. Τι κληρώσει πρώτε στι 4 που κάναμε. Που κέρδισα εγώ. Κέρδισε εσύ. Πήγαινα, έπαιρνα εφημερίδα και είχε μέσα σφαγίδα. Δύο φορέ. Και έψανα κάποια τη δώσω. Μην ξεφτυλιστούμε. Μα εγώ. Εντάξει, ξέρεις, κάνω διαγωνισμό στο site και πάω να πατήσω like και δεν κάνει. Γιατί? Τι, να κερδίσω εγώ στο δικό μου το site. Γιατί να κάνεις like εσύ? Γιατί είναι ωραίο αυτό. Ειδικά το πρώτο ήτανε, πυρηπίση, μαλλιών, αυτό, όλα. Την έχω δει πολύ με το μαλλιά. Κάνα καμιά αποτρίχωση? Αποτρίχωση, δεν έχω. Δεν είμαι πουλόβεράκιας. Δεν είσαι ότι γουλφ? Όχι. Εντάξει. Γιατί πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, γιατί σιγά σιγά πρέπει να μπούμε και στην τελική ευθεία. Να ενημερώσουμε λίγο τι γίνεται με τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, που δεν πρέπει να πάμε χωρίς εισιτήριο στα Γιάννενα. Αυτά στα είπανε. Ξέρω ότι πρέπει να δώσει ΣΑΜΚΑ και κανονικά. Αυτό είναι παντού. Ναι, αλλά παντού. Άμα δεν έχει εισιτήριο, καλύτερα μην ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη να πας. Γιατί? Γιατί εκεί είναι λίγο βρώμα η δουλειά. Πόσο το, πόσο το βάλανε? Δεν είναι αυτό, ρε φίλε. Ότι... Ανεβάσα την τιμή, όχι. Όχι, όχι. Δεν δίνουν. Πώς το λένε, εμείς τα δώσαμε τα 800 σε 10 δευτερόλεπτα. Είχαν δοθεί. Ναι. Ωραία. Τώρα όσοι καβατζώθηκαν εκεί από φίλους τους Γιαννιώτες, σίγουρα θα είναι καμιά 500-600 που τους πήραν εισιτήρια από εκεί. Τώρα να πας εκεί, να μαζευτεί όχλος έξω από το γήπεδο, καμιά 500-600 άτομα, χωρίς εισιτήριο, να γίνει μανούρα, τιμωρηθούμε, να μην παίξουμε με κόσμο με τον Ολυμπιακό. Α, το άραξε. Ναι. Όχι, είναι ο Γαβρίλης, είναι ο φίλος μου από την Πάτρα. Είμαστε στον αέρα, Γαβρίλη. Βάλει το e-radio, Libero. 107,4 και θα μας ακούσει live. Κατσουράνης. Φίλος του Κατσουράνη είναι. Φίλος του Κατσούρη είσαι. Του Βετούλα και του Μολφέτα. Αδερφός Κατσουράνης. Γαβρίλης στον αέρα. Μάλιστα. Κάνουμε για live εκπομπές, αναμεταδόσεις. Όχι, τα μηνύματα έρχονται. Τι. Συγχαρητήρια για Νάρα και τα λοιπά. Είσαι παιχταράς, είσαι συγχαρητήρια. Μπράβο, είσαι και πτυχιούχος. Ναι. Ανέβασα τώρα μια φωτογραφία. Φαντάζομαι, ξέρεις ότι μόλις πάρω το χαρτί του. Την κορνίζω, τι έχει να γίνει. Τι έχει να γίνει. Για 2 μήνες θα βγάζω φωτογραφίες μόνο με το χέρι. Σαν τσιγκόμενες παντρεύονται. Σαν τσιγκόμενες, έτσι ακριβώς. Που ανεβάζουν φωτογραφίες. Ναι, ναι, δηλαδή θα είμαι. 6 μήνες μετά δεν χωρίζουν και ακόμα φωνάζουν. Ναι, ανεβάζουν... εγώ θα είμαι κάθε μέρα, θα έχω καινούργια στάση με το. Με το πτυχίο. Πόζα, ναι. Και ας με κλείσει το Facebook. Να βγω εγώ μια με το πτυχίο. Το δικό μου, ναι. Στο αφήσω λίγο να το ακουμπήσεις. Έλα πάω παιδιά λίγο. Πάμε όλοι για το περίπτερο, ρε φίλε. Το περίπτερο. Κάτσε να πάω αύριο που θα πάω την προπόνηση. Ναι. Να μην έχει αυτό που θέλω. Ωραία. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις, φίλε. Εμείς ετοιμαζόμαστε για το Γιάννη μου. Έχουμε πιάσει. Κοίτα, εγώ ξέρεις τι ήθελα να κάνω. Επειδή τελείωσε η μεταγραφική περίοδος, ναι. Είσαι ευχαριστημένος. Η ιστορία δεν είναι στις μεταγραφές, ποτέ δεν είσαι ευχαριστημένος ή απογοητευμένος, ρε φίλε. Ο προπονητής είναι ευχαριστημένος. Θα είμαι ευχαριστημένος να πάρω το πρωτάθλημα. Άλλα το ρωτάω, άλλα με απαντάει. Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος. Ωραία, εγώ από την αρχή ήθελα φόρ.
Γιατί έχουμε αριθμητικά λίγους. Είναι δύο. Ένα παιδί χτυπά ξύλο να πάθει οτιδήποτε. Παξίλα, χτυπά ξύλο. Ναι, δεν πρέπει να το σκεφτώ αυτό όμως. Δεν θα έχω λύσεις. Τέλος πάντων, μακάρι να μην υπάρχει πρόβλημα. Μακάρι. Μακάρι. Για την υγεία των αθλητών πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα για την υγεία των παιδιών που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί από αυτό ζουν. Ωραία. Δεύτερον, γιατί πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ό,τι ενστάσεις και να έχουμε, τις καταγράψαμε, φαίνεται, ξέρουμε τι και πώς. Ο Κάτσε πήγε. Ο Κάτσε και ο Πιστακίδης πήγε στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι Photoshop. Μην το παραμύθι, ναι. Έγραφε ο άλλος Πόπο, κοίτα τι στεναχωρημένα είναι τα παιδιά που πήγαν στον Παναθηναϊκό. Ωραία, Photoshop είναι. Ξύπνα. Τέλος πάντων. Καλό Photoshop πάντως. Καλό Photoshop. Ναι. Δεν πατάω like. Δεν ήθελα να φύγω. Κοίτα, ρε, να σου πω κάτι. Κοίτα. Ο οπαδός ή εσύ που δεν είσαι άμεσα συνδεδεμένος με το κλαμπ, ενώ ναι, με τις αποφάσεις του, δεν είσαι παράγοντας, σκέφτεσαι αλλιώς. Ναι. Ο παράγοντας και οι ποδοσφαιράνθρωποι σε κάθε ομάδα σκέφτονται αλλιώς. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου σου λέει, το Μιστακίδη εγώ πότε θα τον βάλω μέχρι το καλοκαίρι. Ποτέ. Πού θα πάρει σίγουρα παιχνίδια. Στον Παναθηναϊκό. Ωραία. Πού υπάρχει ένα ειδικό βάρος, έστω και με την κατάσταση του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, για να έχει όλο το πακέτο η συμμετοχή του. Στον Παναθηναϊκό. Σου λέει, πήγαινε εκεί. Εγώ το Μιστακίδη που προέρχεται από χιαστούς, δεν μπορώ να του δώσω λεπτό γιατί δεν μπορεί να ρισκάρω σαν οργανισμό. Αυτή τη στιγμή, ο Λουτσέσκου, για να καταλάβεις, έχουμε τον Αζεβέδο εδώ 20 μέρες, που λέει ο λόγος, δύο εβδομάδες. Ωραία. Και δεν έχει πάρει συμμετοχή. Γιατί φοβάται ο Λουτσέσκου να χαλάσει την ισορροπία της ομάδας που κερδίζει. Φοβάται, λογικά. Σωστά κάνει. Η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Απλά κάνει πράγματα. Δεν είναι, αυτό είναι. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Πόσο μάλλον που το Μιστακίδη, ο οποίος έχει τεράστια στοιχεία, έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, εντάξει, δεν μπορεί να τον βάλει. Και τι να μείνει, ο Μιστακίδης να μείνει ένα χρόνο ενεργός. Θα είναι ενεργός και στο επόμενο μισό της επόμενης σεζόν. Βέβαια. Ωραία. Με τα πολλά, ο Μιστακίδης πήγε στο Παναθηναϊκό. Για πες για τα Γιάννενα τώρα. Για τον Κάτσε είναι να, διαφορετική περίπτωση γιατί είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο οργανισμός. Ο Κάτσε είναι καλός παίκτης ή όχι. Έχει ταβάνι. Έχει ταβάνι. Ο οργανισμός ΠΑΟΚ αποδέχτηκε πλέον ότι ο Κάτσε δεν μπορεί να του προσφέρει πολλά. Ότι έχει μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ για να προσφέρει ο Κάτσε στον ΠΑΟΚ κάτι. Ναι. Αυτό τώρα μπορεί ο Κάτσε να πάει στον Παναθηναϊκό και να κάνει παπάδες μισή χρονιά και μετά να φύγει να πάει να παίξει σε μεγάλη ομάδα μεγαλύτερη, εξωτερικό, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Το ταβάνι πώς το λες. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά, ρε Γιάννη. Έλα, μωρέ, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά, μωρέ. Τι είναι αυτό. Εσύ στο ποδόσφαιρο το σημερινό, άκου τώρα, γιατί εσύ τώρα δες τώρα τα δικά σου. Ωραία. Στο ποδόσφαιρο το σημερινό μετράει. Ποιος αποφασίζει ποιο είναι το ταβάνι του. Αυτό. Ο προπονητής. Έχω δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά ποιος, ο Λουτσέσκου, δηλαδή είπε το ταβάνι του Κάτσε είναι το 7 τελείωσε. Δεν το έπαιρε ο Λουτσέσκου, αλλά και πέρσι. Και πέρσι δεν έπαιξε ο Λουτσέσκου, ο Κάτσε με τον Ίβιτς και πρόπερσι δεν έπαιξε. Και στην Πλίζεν δεν έπαιξε. Όχι, πιστεύω, καλό παιδί είναι. Μέσα στα αποδυτήρια, μέσα όχι, αυτό ρε, θα καλό κρατάει παιδί. Μούτρα και τέτοια. Δεν είναι, είναι τα μούτρα του τέτοια. Όχι, όχι, είναι απλά τα μούτρα του τέτοια. Δεν είναι κακό παιδί. Μια χαρά παιδί είναι. Δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα, δηλαδή μόνο και τη βλακία που είχε κάνει με τον Τσεκά που ήξερε τι έγινε. Ούτε κατάλαβε, μετά το κατάλαβε, ήταν έπεφτο Πινελίκη. Ναι, θυμάμαι. Εγώ πήγα το αποβαθμίσω τότε, έλα, δεν το ξέρω. Λέω πρέπει εκείνη τη μέρα και μετά έρχεται ένα τσουνάμι Πινελικίων δεξιά και αριστερά. Πω. Τέλος πάντων. Δεν είναι για τον ΠΑΟΚ. Αυτό για και μικρότερη ομάδα είναι. Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό πλέον. Μάλιστα. Δηλαδή, ναι, είναι καλός όμως. Δηλαδή, αν είναι σε μια μέτρια ομάδα, δηλαδή στη μέση, μέτρια, σε μια καλή ομάδα που είναι γύρω στη μέση της βαθμολογίας. Μια χαρά είναι εκεί. Μια χαρά είναι εκεί. Μια χαρά είναι. Σούπερ είναι. Δηλαδή, τι είσαι, καμιά Τρίπολη, σε να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα για να είναι κορυφαία ομάδα. Μόλις θα πάρει το πρωτάθλημα, τότε θα γίνει κορυφαία ομάδα ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι κορυφαία, δεύτερος είναι εδώ και καιρό. Αλλά και για να είσαι δεύτερος, πάλι είναι εξέλιξη. Ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν ήταν δεύτερος στην ιστορία του. Κατάλαβες τι θα σου πω. Δεν θυμάται κανένα το δεύτερο, τον πρώτο θυμούνται όλοι. Μαζί σου. Αλλά μιλάμε για το στάτους τώρα. Ωραία. Εδώ λοιπόν. Στάτους είναι όταν παίρνεις κύπελο, όταν παίρνεις πρωτάθλημα, όταν παίρνεις. Αυτά είναι. Ρε, μαζί σου. Αλλά τώρα στη συνείδηση της κοινής γνώμης είναι νούμερο 1 Ολυμπιακός, νούμερο 2 ΠΑΟΚ. Είναι έτσι, δεν είναι. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν το έχει κατακτήσει ο ΠΑΟΚ ποτέ. Τώρα το κατακτά. Σιγά σιγά χρόνο με το χρόνο.
άμα κάτσει και στην κορυφή, ωραία, και μείνει και 2-3 χρόνια στην κορυφή, τότε είναι πρώτος. Ναι. Όχι μία φορά. Μία φορά το ξαναπήρα. Ναι. Ωραία. Και για μένα το κλειδί είναι η μία φορά, γιατί η μία θα σε αποσυμπιέσει. Θα σε κάνει πιο άνετο. Θα σου διώξει πίεση. Ναι. Και τότε θα κάνεις και πιο λογικές κινήσεις, θα στήσεις και πιο έξυπνα το μηχανισμό σου, θα αποκτήσεις μεγαλύτερη γνώση για το ποδόσφαιρο, για τα σημαντικότερα κουσούρια του ΠΑΟΚ. Είναι αυτά, έτσι. Για πες μου. Τι. Το θυμάσαι το Κύπρο το 99 που πήραμε. Ναι. Για πες μου, τι θυμάσαι. Τι θυμάμαι, τους πήραμε. Έτσι τους πήραμε. Τι. Το 99 δεν είναι στη Λαμία. Όχι. Στο Ρήνης και Φιλίας είναι. Στο ΣΕΦ μέσα. Τι θυμάμαι, τι είχαμε παίξει με ΑΕΚ, είχαμε παίξει. Ημιτελικό με Άρη, ναι, και τελικό με ΑΕΚ. Το ημιτελικό σε 35 πόντι. 33. Εύκολα. Ξεκούραστα. Εύκολα. Από το έγραψα κιόλα. Ξεκινάει το παιχνίδι και βλέπουμε το σερφ και θέλουμε όλοι να. Μισούσατε σερφ. Ναι. Μισούσαμε οι Έλληνες οι παίχτες, οι κοινωνικοί εκτός από τους Αμερικάνους. Τότε ήταν ερωτευμένος με τους Αμερικάνους. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω τι. Δηλαδή ήθελα να μιλάω την ώρα αγγλικά. Πήγα εγώ και του λέω, hello, να ξαναγνωριστούμε, να συστηθούμε. Λέω, είμαι και ο Καναδός, you know, I'm from Toronto και τέτοια. Ναι. Τίποτα, εμένα με μισούσε. Και μας βάζει πρώτη άμυνα που παίζει ο Άρης, ζώνη. Εμείς περιφέρεια, King. Φράγκη King, Κολντεμπέλα, Μπαλογιάννη. Ο οποίος μπορεί ο Μπέρι να βγει και MVP, αλλά ο Μπαλογιάννης είχε κάνει παιχνιδάρες. Ο Μπαλογιάννης ήταν MVP. Ο Μπαλογιάννης ήταν. Έβαζε. Απίστευτος. Έβαζε. Έβαζε, έκοβε, άμυνα. Ποιο μάρκαρε, αυτός μάρκαρε. Ο Άρης τι πεντάδα είχε τότε. Ο Άρης είχε Σιγάλα, το Grand, Playmaker, ένα από το NBA που είχε φέρει μια παιχτάρα. Mm. Τον Λιαδέλη, Σιγάλα, Λιαδέλη, Grand. Μιχαήλοφ, το Ρώσο. Μιχαήλοφ, ρε φίλε, ναι. Μιχαήλοφ, τον Ντούκη. Καλός παίχτης, πολύ ξύλο, ναι. Εντάξει, γιο-γιο τον έκανε. Ναι. Και τεσσάρι, ποιον είχε. Ντίνο Αγγελίδη, ποιον είχε, ξέρω εγώ. Αγγελίδης πρέπει να παίζει τότε. Όχι, ο Αγγελίδης έπαιζε σε εμάς, το 99, όχι. Όχι, στον Άρη έπαιζε. Τεσσάρι δεν θυμάμαι. Κάτσε λίγο, περνάει ο ήχος, θα σκάσετε επιτέλους. Δηλαδή το λέω με νόημα. Το λέω το ένα, το λέω το άλλο. Δηλαδή στο Final Four. Τι να θυμάμαι, δεν είχε γεννηθεί αυτό το 99. Στο Final Four 99 και στο 0-33. Τότε που φάγατε 33 πόντους στο κεφάλι, ρε αγόρι μου. Θυμάσαι ποια πεντάδα είχατε, όχι. Τι να θυμάται, εδώ το λες ποιος είναι ο Σιγάλας και δεν νομίζει ότι είναι. Πόσο είναι ο Νίκος, πόσο 25 είσαι. 27 έγινες δελτήριο. Δηλαδή πότε έχεις γεννηθεί, ρε μεγάλε. Το 90 γεννήθηκε. Είχα πάει. Όχι, δεν είχα πάει ακόμα. Στον ΠΑΟΚ, δεν είχες πάει. Όχι, το. Α, στις τόνες. Και πώς το πήραμε και το παιχνίδι, Γιάννη μου. Τίποτα, τους πλακώσαμε στα τρίποτα, μετά άνοιξε η άμυνα. Μετά εγώ και ο Μπέρι από κάτω. Πόσους έβαλες? Δεν ξέρω πόσους έβαλα. Έλα, ας πω κάτι. Το Tendex τι έγραφε? Το Tendex πάντα ήμουν πρώτος, δεύτερος σε όλο το πρωτάθλημα. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Αλλά για του ψηλού το TEDx ήταν εύκολο. Γιατί είχε και rebound. Είχε και rebound, ναι. Αλλά και ο Μπέρι ήταν. Ο Μπέρι είναι ο καλύτερο ξένο που είχαμε ποτέ. Είναι ο καλύτερο ξένο που έχει έρθει ποτέ στην Ευρώπη. Ο καλύτερο Αμερικάνο που απέδωσε, ρε παιδί μου, ακριβώ το τέλειο ήταν ο Μπέρι. Πρώτο σκορ, πρώτο rebounder όπου έπαιξε. Και άσε αυτά που λένε ότι δεν έπαιζε άμυνα και πώς άμα δεν έπαιζες και δεν έκανες τα rebound, αυτά πώς θα μάζεις. Εντάξει, είχαμε ειδικά τρίκ για να παίρνει αυτό τα rebound, αλλά πήραμε το κύπελλο, φίλε. Και βγήκαμε και τρίτη, πάλι με τον Άρη, παίξαμε για Ευρωλίγκα. Τρίτο τέταρτη, τότε. Ναι, και βγήκαμε. Και ναι. Μετά πήρες το Λάμπλη, τα γάρι. Όχι. Ποιο ναι, Λάμπλη, ο Λάμπλη ήταν μετά, τρία μετά, χρόνια πριν. Πριν το 4, 5 χρόνια πριν. Τι το 94 λέτε, τον πήραμε το Λάμπλε. Ήτανε... Το 94. 94. Την πρώτη μου χρονιά. Ευχαριστώ τον Θεό και τον Σάκοτα που διάλεξε το Λάμπλε. Και τον Ευτύχη Αλεξόπουλο. Και ήταν τραγικός και έπαιξα εγώ και ο Ρεζιάς. Μετά έγινε η Ιεροκήρυκας.
Το ξέρεις αυτό? Το ξέρω. Ξέρεις ότι εκείνο το καλοκαίρι έγινε παπάς. Πριν έρθει σε εμάς. Ναι. Και? Από εκεί που ήταν. Ναι, και δεν άφηνε ούτε γάτα. Ναι. Έρχεται σε εμάς. Ξυπνάει ένα πρωί, έρχεται σε εμάς με τη βίβλο. Ο οποίος ο Κρόφας τον ήξερε. Από ήξερε την Αμερική. Πριν. Ναι. Και πίνει και τους έλεγε στον ΠΑΟΚ, λέει, μην μας χαλάσει την ομάδα, λέει, κάθε βράδυ αυτός πίνει, κάνει, ράνει. Και ήρθε σε εμάς και έλεγε ο Κόρφας, fuck shit, και το μάλλον. Πώς μιλάς έτσι και τέτοια. Ναι, λέει, μη βρεις, γιατί ο Κόρφας έβρισε πολύ πινιλίκια. Ξέρεις, πίνει και τον, σε παρακαλώ, μη λες την F-word και τέτοια. Τι λες. Το κοιτάει ο Κόρφας. Ήταν και λίγο κεκές ο Τζον. What are you saying? Are you talking to me? Ωραίο είναι αυτό. Ο Τζόνι Κόρφας. Και μετά θα σου περιμένεις να παίξεις μπάσκετ σε σένα, ρε φίλε. Με ποιον τον αλλάξαμε? Με ποιον τον αλλάξαμε? Με τον Μπούλαρντ. Ματ Μπούλαρντ, παιχτάρα, φίλε, με το σκυλάκι, τον θυμάσαι? Είμαι το Μουστάφ και μετά έφυγε και ο Μουστάφ. Ξέρω, Μουστάφ, φίλε. Ναι, Μουστάφ. Νομίζω ότι ήταν Μουστάφ και τον αλλάξαμε. Καλώς ήταν, και... δεν έπιασε. Ο Μουστάφ, τι δεν έπιασε, δεν ξέρεις τι έκανε αυτός. Ο μεγαλύτερος, η μεγαλύτερη απατεωνιά όλων των εποχών σε οποιοδήποτε γήπεδο άθλημα όλου του κόσμου. Για να δει. Έχει κάνει εγχείρηση. Ναι. Έπαιζε NBA αυτός. Ναι. Έκανε, τον διώχνουν. Το, από το, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Τελειώνει σίγουρα, δεν κάνει. Άλλο, κάτι έγινε, τον κόψανε. Έρχεται στην Ευρώπη, τον παίρνουμε εμείς. Παίζει τρία παιχνίδια, τέσσερα, κάτι τέτοιο. Ρίχνει 25 δηλαδή, μιλάμε για όχι πλάκα, NBA. Ναι, ναι. Μιλάμε για. Επειδή όλοι μαρκάραν και τον Μπρέλεβιτς. Ναι. Είχαμε τον Σάβιτς. Δηλαδή δεν τον ξέρανε, ξέρεις, δεν ήταν πρώτο όνομα στο NBA. Ήταν πολύ καλό όνομα στο NBA, αλλά δεν ήταν πρώτο όνομα. Έβαζε 25, πήγαμε και ρίζαμε στη Μακάμπη τώρα με 25 πόντους και κάτι 20 rebound και κάτι τέτοια. Δεν έκανε ποτέ προπόνηση. Έπαιζε έναν αγώνα, πριζόταν τον γόνατο του. Είχε έρθει τραυματίας και ήθελε να τραυματιστεί, ξέρεις, να κάνει κάτι σε αγώνα, να τον σπρώξει κάποιος να πέσει κάτω για να πάρει 1 εκατομμύριο δολάρια από την ιδιωτική του ασφάλεια. Και εκεί που είμαστε όλα καλά και τρελαμένοι όλοι και το γουστάρι και ο κόσμος και όλοι μας, ξέρεις, δηλαδή κάναμε απίστευτες νίκες, μεγάλες νίκες μαζί του. Και αυτός πρώτος παίχτης. Ξαφνικά ούτε χαιρέτησε ούτε είπα, έφυγε. Χτύπησε. Είπε ότι χτύπησε. Και πήρε 1 εκατομμύριο δολάρια. Και μετά πήραμε τον Ματ Μπούλαρντ. Τον άσπρο. Το κύπελο Ελλάδος πήραμε. Ναι. Τριποντάκες. Τριποντάκες. Αυτό άμα έπαιζε τώρα. Ω, η καλύτερη. Τώρα του. Δηλαδή. 2-8, 2-9 με τρίποντο. 2-10, 5 ήταν. 4 ήταν, ελαφρύ. Έτσι πως παίζουν τώρα, με τους κοντούς μύψους αυτός, θα τον κρατούσε παίξει στην Ευρώπη. Πολλά. Και στο NBA θα ήταν. Δηλαδή, όλο από την κορυφή βάζει. Όλο από την κορυφή. Ναι. Το τέλειο σουτ, φίλε. Αυτό έπαιζε Houston Rockets. Ναι, και είχε, ήταν πρώτο ποσοστά στο NBA, στα τρίποντα. Ναι, αλλά ήταν. Πιάναν όλοι τον Ολάζιον. Έβγαινε ο Μπρούκλης. Έβγαινε αυτός. Πάρε βάλε. Μια χαρά. Πάρε βάλε. Μια χαρά, φίλε. Πρέπει να φύγουμε να πάμε στην κοπή της πίτας. Πάμε να κερδίσουμε το φλουρί και πάλι. Κάτι. Έμπειρε. Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα με νίκες ελπίζουμε σε όλα τα αθλήματα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίπερο 104,4 ή το μαγκαζίνο με τον Θανάση Κυλώνη και τον Νίκο Παπαδόπουλο θα είναι μαζί σας. Γιάννη, συγχαρητήρια για το πτυχίο, φίλε. Καλή αργά παρά ποτέ. Μπράβο. Εμείς ξανά ραντεβού μαζί τη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά.